είναι μια, είναι επτά, είναι μα ούτε επτά, είναι χίλιες επτά, είναι καταστροφή, είναι μαρτύριο, είναι καμένη γη, είναι πληγές, είναι αν είναι επτά, είναι ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά παναθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Η νίκη είναι δική μου. Έχω να δώσω ιστορική μάχη εδώ στις Θερμοπύλες και να δοξάσω τους Σπαρτιάτες εις τους αιώνες τους άπαντας, αμήν. Και είναι ανάγκη να τη δώσεις τώρα τη μάχη. Θα χάσεις την παρουσίαση του βιβλίου. Ξύπνα και τη δίλης. Το βράδυ τη μάχη. Η μάχη θα δοθεί εδώ και τώρα. Δε με γελάς εμένα, πέρσι γυμνοσάλιαγκα. Θέλεις να κερδίσεις χρόνο. Θέλω να κερδίσω χρόνο. Γιατί εγώ ήδη είμαι στο βιβλιοπωλείο και σε περιμένω. Και εσείς αραχτήσε έναν καναπέ και κοιμάστε. Πέντε νομοτέοι είμαστε, μωρέ, και κι όλοι κι όλοι. Δεν βαριέσαι. Μας σκοτώνεις το βράδυ με την ησυχία σου. Για μια στιγμή, δεν λέει έτσι η ιστορία. Και βέβαια δεν λέει έτσι η ιστορία. Ξύπνα όσο προλαβαίνεις ακόμα. Γιατί προβλέπω η καριέρα σου να γίνεται ιστορία που θα τη λες στα εγγόνια σου όταν γεράσεις. Δώσ' μου το βιβλίο. Μολόν λαβέ! Δώσ' μου! Μολόν λαβέ! Μολόν λαβέ! Μολόν λαβέ! Μολόν λαβέ! Άργησα η κακούργα, άργησα! Μίμη! Μίμη! Ακόμα εδώ είσαι! Τι ώρα σου είπα πρέπει να με ξυπνήσεις? Με σου έβαλα ξυπνητήρι! Αυτό έχει χαλάσει, Μίμη, από όταν έκανα το Λεωνίδα. Εγώ το έφτιαξα. Μπα, και γιατί δεν χτύπησε? Ξέρω εγώ, η κακιά η ώρα. Ο κακός σου ο καιρός, Μίμη. Χίλιες φορές δεν σου είπα να μου πάρεις ένα ξυπνητήρι της προκοπής. Τι θα πω τώρα στον εκδότη μου? Ολόκληρη συγγραφέας. Δεν έχω ένα ξυπνητήρι να ξυπνήσω. Τότε θα το ξανανοίξω, να το δω. Δεν έχεις να ανοίξεις τίποτε, Μίμη. Μη καινούριο ρολόι. Πάει, τελείωσε. Το μεσημέρι θα πάω στην αγορά να πάρω ένα κόκορα. Αγιά σου, και έχουμε να φάμε πολύ καιρό κόκορα. Πάρε και χοντρό μακαρόνι να το κάνουμε στην κατσαρόλα. Τον κόκορα θα τον πάρω για ξυπνητήρι, Μίμη. Και πώς θα τον προγραμματίζεις? Δεν ξέρω. Θα δω. Πάρ τον εσύ και κάτι θα βρω εγώ. Μπορεί να βάλω ένα κουρδιστήρι στην πλάτη. Θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι και να σου πάρω ένα κοκοράκι. Το κοκορά, ακού ζήκη, ακού πράγματα. Ό,τι δεν δουλεύει σε αυτό το σπίτι, το πετάμε. Ακόμα να έρθει. Συγγνώμη, αλλά η επιχείρηση μου εκτίθεται με αυτή την αργοπορία. Έχουν έρθει τα κανάλια, δημοσιογράφοι και δεν ξέρω τι να τους πω, ρωτάνε. Μα τι να σας πω, ποτέ δεν αργεί. Κάτι θα έχει συμβεί, δεν εξηγείται αλλιώς. Ανά, τι σας είπα, αυτή είναι. Κάτι θα έτυχε. Μα πού είσαι επιτέλους? Στον δρόμο είμαι, έρχομαι. Μα γιατί άργησες? Με πήρε ο ύπνος στα μάτια, συγγνώμη. Τι κοιμήθηκε? Τι λες, βρε Κικίνου?
Κοιμήθηκε ο πάτερ Ιερόθεος, ο λατρεμένος ο θείος. Ζωή σε εσάς, βρε κορίτσι μου. Αν πώς, μα τι λες τώρα. Να μην κάτσεις να του κλείσεις τα μάτια. Εσένα είχε μονάχα στον κόσμο. Στα μάτια γιατί λες ψέματα. Κακό είναι που με πήρε ο ύπνος. Οι αναγνώσεις μου θα καταλάβουν. Άνθρωπος είμαι κι εγώ στα μάτια. Ναι, Κίκη μου. Κανείς δεν σε καταλαβαίνει. Καλά, έλα και θα τα πούμε από κοντά εμείς. Μάλαμα χάσαμε, κύριε Παπασταματίου. Μάλαμα. Αυτή είναι η Αγγελική Τσάτσου, κατά κόσμον Κική. Σπαρτιάτισσα από τις λίγες. Σκεφτείτε ότι το μονάκριβο γιο της τον έβγαλε Λεωνίδα για να τιμήσει, λέει, τους προγόνους της. Ο δε Λεωνίδας, τι παιδί και αυτό. Παντρεμένος, με ένα παρτσακλό, όπως την αποκαλεί η πεθερά τη μύφη. Ναι, τι να πει κανείς. Α, δεν το πιστεύω, παιδιά, βάφεται κιόλας, έχει θράσος. Δεν έχω και ταυτότητα, καλέ, να αναγνωρίσουν το πτώμα μου. Έλα, καλέ, φτάνει. Τι σας έλεγα, α, για το Λεωνίδα, ναι. Όταν λοιπόν ήταν να παντρευτεί, δεν έφερε καμία αντίρρηση. Από τότε όμως που παντρεύτηκε, αυτή η καημένη νύφη καλή κουβέντα δεν έχει ακούσει από το στόμα της. Α, παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ανηφόρα, καλέ! Δεν φτάνει που θα πεθάνουμε. Θέλει να κάνουμε και ωραία λείψανα. Φτάνει, μωρή. Φτάνει. Δεν λυπάμαι κανέναν άλλον όσο τον άντρα της. Το Μίμη. Άγιος άνθρωπος. Βέβαια έχει και αυτό την τρελάρα του, έτσι. Γιατί ο Μίμης είναι κάτι μεταξύ του Μπόμπο Μάστορας και του Κύρου του Γρανάζη. Μόνο που ό,τι πιάνει στα χέρια του τα καταστρέφει. Τι να κάνει κι αυτός με αυτήν απούπλεξε. Επιτέλους. Πες μου πώς έχεις βαθεί να με πεθάνεις. Αυτό θέλω να ξέρω μόνο. Τι είναι αυτά στα μάτια. Μη μου πεις ότι παίρνεις ναρκωτικά. Αυτά είναι τα χάπια για την έβρωση στομάχου που μου έχεις προκαλέσει και τα οποία θα αρχίσω να στα κρεώνω από σήμερα. Καλά, καλά, καλά. Δεν μου λες, όλα εντάξει μέσα ο κόσμος. Ήρθαν οι δημοσιογράφοι, κάμερες όπως τα κανονίσαμε. Όχι, τα κανονίσαμε. Όπως τα κανόνισα εγώ, θες να πεις. Γιατί εσύ μόνο να μεταράεις, ξέρεις. Νομίζω πως η δική σου δουλειά είναι να κανονίζεις τα τοκιοδοτικού σου οίκου και η δική μου είναι να γράφω. Ναι, να γράφεις, όχι να με γράφεις. Τέλος πάνω, πάμε μέσα να κάνεις την παρουσίαση και εμείς θα τα πούμε μετά. Μα τι κάνεις, χαμογελάς. Τι θες, να χαμοκλάψω. Μα τα έχεις χαμένα τελείως. Ολόκληρο θείο κληρικό τους είπα ότι έκασες. Βούκινο το έκανα εκεί μέσα πριν έρθεις για να σε καλύψω. Με τόσα που τους είπα πια, δεν σου λένε συγχαρητήρια για το βιβλίο, αλλά συλληπιτήρια για το θείο. Καλά είμαι εκεί. Έτσι, μπράβο. Με ρέγουλο το γέλιο. Να βγαίνει χαμογελωμένα, αλλά με βία δε. Να φαίνεται πως πάνω απ' όλα βάζεις τους αναγνώστους, παρόλες τις τραγωδίες της ζωής σου. Να, πάρε και αυτά. Τι είναι αυτά? Τεχνητά δάκρυα. Δεν ξέρεις. Μπορεί να χρειαστούν. Ωραία. Το έχω. Πάμε μέσα τώρα πριν νυχτώσει. Άντε, πάμε να τελειώνουμε αυτό. Πείτε μας, πώς σας ήρθε η έμπνευση για το νέο σας βιβλίο? Είναι γνωστή η μεγάλη μου αγάπη για την αρχαία Ελλάδα, ιδιαιτέρως για την πόλη της Σπάρτης. Έχω διαβάσει τόμους ιστορίες που περιγράφουν εκείνη την περίοδο. Έτσι αποφάσισα να δώσω τη δική μου εκδοχή. Με τις άπειρες γνώσεις που έχω, έπλασα μια ιστορία που διαδραματίζεται ακριβώς εκείνη την εποχή. Στο βιβλίο σας όμως περιγράφεται ότι ο βασιλιάς Αρχίδαμος ερωτεύτηκε μια τρανσέξουαλ. Πώς το εξηγείτε αυτό για εκείνα τα χρόνια? Ξέρετε, εκείνα τα χρόνια η επιστήμη είχε προχωρήσει πάρα πολύ. Εδώ κόβανε κεφάλια. Δεν μπορούσαν να κόψουν τα περιτά. Και είχανε τον Ιπποκράτη, όχι όποιον όποιον, κορυφή σου λέει στο είδος του. Κάποιοι κακεντρεχείς μπορεί να πούνε ότι διαστρεβλώνετε την ιστορία. Και όλο αυτό το κάνετε για να προκαλέσετε. Όχι, 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 δεν θέλω να προκαλέσω κανέναν. Στο εξώφυλλο γράφει μυθιστόρημα και έτσι θέλω να το λάβετε. Τώρα, αν με τη φαντασία μου προκαλώ κάποιους. Τι να πω, ίσως έχω χτυπήσει ευαίσθητες χορδές. Πείτε του αρχίδα μου να μου κάνει μήνυση. Είπατε ότι διαβάσατε κάποια ιστορικά στοιχεία και πάνω σε αυτά βασίσατε το μυθιστόρημά σας. Σε ποια ιστορικά στοιχεία βασιστήκατε ώστε να βγάλετε τον αρχίδα μου ερωτευμένο με μια τρανσέξουαλ? Μα φυσικά στην απελευθέρωση της εποχής. Στην Αθήνα ίσως θα μπορούσε να ισχύει κάτι τέτοιο. Στη Σπάρτη όμως, από όσο ξέρουμε, δεν ήταν και τόσο απελευθερωμένη. Αν κάποιο παιδί είχε ένα ελάττωμα, το πέταγαν στον Κεάδα. Υπήρχε μια σκληρότητα. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Λάθος κάνεις, αλλά τέλος πάντων. Εγώ αναφέρομαι στη σεξουαλική απελευθέρωση. Εσείς δηλώνετε δηλαδή σεξουαλικά απελευθερωμένοι? Ναι, αν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ναι, δηλώνω σεξουαλικά απελευθερωμένη. Τι με το Μίμη.
Γιατί ποιος το ξέρει, το Μίμη. Θα δεχόσασταν δηλαδή ο γιος σας να παντρευτεί μια τρανσέξουαλ? Για να σε δω τώρα τι θα πεις. Αχ, ο γιος μου είναι παντρεμένος εδώ και 6 χρόνια με μια θαυμάσια γυναίκα και έχουν ένα υπέροχο παιδί. Τώρα να δω εσένα τι θα πεις. Προπέτησα. Και για όσους δεν καταλάβατε, αυτή είναι η Άννα. Είναι η φούλα της Κικής. Κοίτα να δεις αγάπες έτσι ξαφνικά η γιαγιά σου. Τώρα, αν μπορούσε να έχει τα ίδια πράγματα με μία τρανσέξουαλ, ναι. Βεβαίως θα δεχόμουν. Αλήθεια έχετε σκεφτεί την υπόθεση για το επόμενο βιβλίο σας? Θα διαδραματίζετε στην ίδια εποχή? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω σκεφτεί τίποτα για το επόμενο βιβλίο μου. Εκείνο που προέχει είναι να πάω στην Αθήνα να δω τα παιδιά μου. Γιατί με τη συγγραφή των απόκριφων του αρχιδά μου τα έχω τελείως παραμελήσει. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι διαφημιστικό τρίκ. Δεν είναι αυτό. Για να γελάσουμε. Δεν βλέπεις, κάσαμε στα γέλια. Για πάρε και τον Αντρούλη σου να δεις, θα ξεραθεί κι αυτός. Η αυριανή δικογραφία. Τηλέφωνα. 10:45 ο κύριος Πολύζος, 10:53 η σύζυγός σας και 10:57 ο κύριος Σταντζόπουλος. Αμάν πια αυτός ο κύριος Σταντζόπουλος. Να αρχίσω να καλώ? Ναι. Με ποια σειρά? Με τη σειρά που πήρανε. Από το πιο νωρίς στο πιο αργά ή από το πιο αργά στο πιο νωρίς? Από το πιο νωρίς στο πιο αργά. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε άλλο. Τον πρώτο που τηλεφώνησε. Ναι, εγώ το λέω γιατί μπορεί εσείς να θέλετε άλλη σειρά. Ναι, σιγά να μην ρίξω τώρα και κορώνα γράμματα. Απλά υπέθεσα. Πόσο καιρό είστε εδώ, Δεσποινής? 2 μέρες. Και 2 μέρες δεν έχετε καταλάβει ότι όταν έρχομαι θέλω να τα βρίσκω όλα στην εντέλεια? Συγγνώμη, εγώ να βοηθήσω ήθελα. Πάω μέσα να πάρω τα τηλέφωνα. Δεν μιλάω για τα τηλέφωνα. Αλλά. Πού είναι ο καφές μου? Στο γραφείο σας. Στο γραφείο μου. Και πόση ώρα είναι εδώ? Τώρα τον έφτιαξα. Όταν έφτιαξες. Και πώς ήξερες ότι θα έρθω τώρα? Σας είδα από το παράθυρο. Με είδες από το παράθυρο? Δηλαδή, πώς με είδες από το παράθυρο? Καθώς να και περίμενες στο παράθυρο πότε θα έρθω? Γι' αυτό σε πληρώνω, Δεσποινής. Κάθεσαι στο παράθυρο και αδενείς τους ορίζοντες. Όχι, τυχαία σας είδα. Για με είδες. Δηλαδή, αν δεν με έβλεπες, δεν θα ήταν εδώ ο καφές. Όχι, θα ήταν εδώ. Πήγαινε μέσα. Καημό το έχω να πάρω μια γραμματεία της προκοπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Και να είστε σίγουροι πως θα ξανασυναντηθούμε πολύ σύντομα με το νέο μυθιστόρημα της κυρίας Τσάτσου. Ποιο νέο μυθιστόρημα? Πάψε, θα σου πω μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου λες, ρε φιλαράκο, τι ήταν αυτό που είπες για το καινούργιο μυθιστόρημα? Εγώ δεν ξέρω πότε θα ξαναγράψω. Δεν θέλω αηδίες. Θα ξαναγράψεις και σύντομα, μάλιστα. Άκου, σταμάτη. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι έχω και ζωή. Θέλω να πάω να δω τα παιδιά μου, τέλος. Έχεις υπογράψει συμβόλαιο. Υποχρεούσε να γράφεις 2 μυθιστορήματα το χρόνο. Ναι, αλλά όταν υπέγραψα δεν είχε γεννήσει η νύφη μου. Βρε, ο εγγονός μου έγινε 6 μηνών και τον είδα μία φορά. Τι θες δηλαδή, να το ξαναδώ όταν θα πάει φαντάρος? Αυτή τη στιγμή διανύει στη χρυσή σου περίοδο. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Να το εκμεταλλευτείς, σταμάτη. Εγώ θέλω να εκμεταλλευτώ άλλα πράγματα. Ξέρεις τι πολλοί κάνουν αυτή τη στιγμή τα απόκρυφα του αρχιδά μου? Επειδή ξέρω τι κάνει ο αρχίδαμος, γι' αυτό σου λέω ότι μπορώ να λείψω για λίγο. Και για πόσο θα είναι αυτό το λίγο? Για όσο χρειαστεί. Ωραία. Πήγαινε, κάτσε κάνα 2 μέρες και άρχισε μετά. 2 μέρες! Αστειεύεσαι στα μάτια μου. Πώς φαίνεται ότι δεν ξέρεις την νύφη μου? Βρε, δεν ξέρεις τι ακαμάτρα είναι αυτή. Αυτή είναι ικανή να πάει το παιδί στο δημοτικό και ακόμη να το θυλάζει. Γιατί δεν μαγειρεύει? Μαγειρεύει. Αλλά ρωτάς αν τα τρώει κανείς αυτά που μαγειρεύει. Ωραία. Στις γάτες τα πετάμε και δεν τα τρώνε. Για να καταλάβεις, μια σκελετωμένη γάτα μύρισε ένα κομμάτι από το μουσακά της και έφυγε τρέχοντας. Το έβαλε στα πόδια, βρε. Γι' αυτό σου λέω, στα μάτια μου. Εκεί πάω για ιερόσκοπο. Να της μάθω να μαγειρεύει, πώς να συμπεριφέρεται στο παιδί, πώς να γίνει καλή μάνα. Έχω σκοπό. Δεν πάω για διασκέδαση. Τότε δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να συνδυάσεις το τερπνό μετά το ωφέλιμο. Πού πάει να πει? Πήγαινε, κάτσε στα παιδιά σου όσο θες και ταυτόχρονα μου στέλνεις τα κεφάλαια από το νέο μας βιβλίο. Α, δεν ξέρω. Και κάτι άλλο. Ναι. Κοίταξε να γράψεις κάτι πιο σύγχρονο. Είναι σάφημια με την αρχαία Ελλάδα. Αφού αυτά μου αρέσουν. Ναι, αλλά δεν αρέσουν στους αναγνώστες. Ναι, να σου θυμίσω πόσα αντίτυπα πουλήσανε τα προηγούμενα βιβλία. Ναι, αλλά δεν μας χαλάει να τα αυξήσουμε λίγο? Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Θα δω τι θα κάνω. Είμαι σίγουρος πως και θα δεις και θα κάνεις.
Ναι. Καλημέρα σας, κυρία Τσάτσου. Μισό λεπτό να σας συνδέσω με το σύζυγό σας. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σας συνδέω με τη σύζυγό σας. Ναι. Έλα, Λεωνίδα. Τι έγινε? Μου είπαν ότι τηλεφώνησες. Έπαθε κάτι το παιδί? Όχι, τίποτα δεν έπαθε το παιδί. Εμείς θα πάθουμε. Για την ακρίβεια, εγώ θα πάθω. Τι θα πάθεις δηλαδή? Κοίτα, είδα στην τηλεόραση μια συνέντευξη με τη μάνα σου. Α, πώς ήταν? Την έγραψε βίντεο? Λεωνίδα, δεν είναι αυτό το θέμα. Έρχεται στο σπίτι. Έρχεται η μαμά. Δεν το ήξερες? Όχι, πού να το ξέρω. Ωραία, μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο να το επιβεβαιώσεις. Τη μαμά? Και άμα την ενοχλήσω? Θα στο κλείσει, Λεωνίδα. Όχι, όχι, δεν μπορώ. Δεν αντέχω τέτοια συμπεριφορά. Μπορείς να κάνεις αυτό που σου λέω? Το βρήκα. Θα τη στείλω ένα μήνυμα. Ή μάλλον όχι. Δεν ξέρω αν διαβάζει μηνύματα. Θα τη στείλω ένα τηλεγράφημα. Σιγά με τη στείλεις και αγγελιοφόρο από την Αθήνα στη Σπάρτη. Λεωνίδα, πάρ την τηλέφωνο να τη ρωτήσεις για να ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Σαν τι να κάνεις δηλαδή? Να πάρω το παιδί μου και να φύγω στην Αυστραλία. Κλείσε, κλείσε, την παίρνω. Συγγνώμη μητέρα που παίρνω τέτοια ώρα, αλλά θα ήθελα μια πληροφορία. Όχι, δεν μ' αρέσει. Μητέρα, τι ευχάριστα νέα είναι αυτά που άκουσα, α? Άπαπα, τι ευχάριστα νέα είναι αυτά που άκουσα. Μητέρα, έρχεστε στην Αθήνα? Ναι, καλούτσικο είναι. Πλησιάζω. Ναι. Μάλιστα, κύριε Στατζόπουλε. Όχι, κύριε Στατζόπουλε, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες περικοπές στους εργαζόμενούς σας. Στο τέλος δεν κυκλοφορούν με προβιές. Ποιος είναι? Καλημέρα, μητέρα. Είστε καλά? Συγγνώμη, ενοχλώ, αλλά είχα μια πληροφορία εσάς. Μπορείς να μην μιλάς ανηλίθιος. Σεβασμός λέγεται αυτό, μητέρα, όχι ηλιθιότητα. Σεβασμό το λες εσύ. Εγώ το λέω ηλιθιότητα. Και επειδή το λέω εγώ, είναι και το σωστό. Άρα είναι ηλιθιότητα. Γι' αυτό πάψε αυτή την ηλιθιότητα να τη λες σεβασμό. Έχετε δίκιο, μητέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν αληθεύει η πληροφορία ότι θα έχουμε την τιμή να σας φιλοξενήσουμε στην οικία μας. Προχθές δεν τηλεφωνηθήκαμε και σου είπα ότι θα ανέβω. Αλήθεια, μητέρα. Το ξέχασα. Τον τελευταίο καιρό η μνήμη μου με απατά. Αγόρι μου. Άμα σε απατάει η μνήμη σου, σκέψου τι θα σου κάνει η γυναίκα σου. Πώς είπατε, μητέρα? Θα έρθω, λέω. Θα έρθω. Μπορώ να μην έρθω? Αν αφήσω τον εγγονό μου λίγο ακόμη με τη μάνα του, θα τον κάνει ηλίθιο όπως έκανε και σένα. Γιατί το λέτε αυτό, μητέρα? Γιατί η κατάσταση του παιδιού είναι βεβαρημένη, παιδάκι μου. Με τρομάζετε. Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω. Αλλά βλέπεις το παιδί, έχει τα μισά γονίδια της γυναίκας σου. Γι' αυτό θα έρθω να προλάβω να μην εμφανιστούν. Τώρα θα μου πεις, έχει και τα άλλα μισά τα δικά σου που πληρωνόμεις από τον πατέρα σου. Τέλος πάντων, θα ποντάρω στο 25% των δικών μου. 25%? 25% τι να κάνουμε. Θα έρθει και ο πατέρας μαζί. Ο πατέρας σου δεν έχει μια δουλειά στο σπίτι του γιού του. Μα γιατί, μητέρα, θα είναι μεγάλη μας χαρά. Δικιά σας ναι, δικιά μου όχι. Και έπειτα, ποτέ δεν ταξιδεύω μαζί με τον πατέρα σου. Να γίνει κάτι και να ξεκλειστεί η οικογένεια. Όχι, αγόρι μου, κάποιος πρέπει να μείνει πίσω. Ελάτε τώρα, μητέρα, μην λέτε τέτοια πράγματα. Τίποτα δεν θα πάθετε εσείς. Μα δεν μιλάω για μένα. Για τον πατέρα σου, λέω. Προχθές πάλι τον τρέχαμε. Γιατί? Πήγε να κόψει ένα δέντρο και δεν κατάλαβε ο ηλίθιος ότι στεκόταν από τη λάθος μεριά. Έπεσε το δέντρο πάνω στο κεφάλι του. Πού να τον πω για να με πιστέψουνε? Έπαθε τίποτα? Ο πατέρας σου, το κεφάλι του πατέρας σου? Όχι, αγόρι μου. Το δέντρο σχίστηκε στα δύο. Όπως ακριβώς τα λέω, θα μου μπαστακωθεί εδώ. Δεν το πιστεύω. Τι την έπιασε? Θα είχε καιρό να βρήσει. Και λέει, δεν πάω στην ύφη μου να ξεθυμάνω. Έλα, ρε, Άννα, τόσο χάλια είναι. Και λίγα σου λέω. Δεν θυμάσαι όταν είχα πρωτογεννήσει, τρεις ολόκληρες μέρες είχε μείνει. Ξέρω, τόσο θα μείνει και τώρα, δεν πρόκειται να μείνει παραπάνω. Ναι, τότε έμεινε τρεις μέρες γιατί έγραφε το βιβλίο της, τώρα δεν γράφει τίποτα. Να μου το θυμηθείς, του χρόνου θα φύγει από εδώ μέσα. Και δεν μπορείς να το συζητήσεις με τον Λεωνίδα? Ο Λεωνίδας! Ο Λεωνίδας ακούει τη μάνα του και του τρέχουν τα σάλια, τι λες τώρα κι εσύ? Εδώ που τα λέμε δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Μάνα του άντρα σου είναι, γιαγιά του παιδιού. Δεν μπορείς να της κλείσεις την πόρτα, μα θέλει να έρθει εδώ μέσα. Δηλαδή τώρα εσύ με βρίσκεις υπερβολική? Φυσικά και σε βρίσκω υπερβολική. Ώρες-ώρες πιστεύω πως είσαι χειρότερη από αυτές που βγαίνουν στην εκπομπή της Δρασιά και κατηγορούν τις πεθερές τους.
Τις προάλλες είχε βγει μία που έλεγε ότι όταν γέναγε είχε έρθει η πεθερά της να την επισκεφτεί και αυτή ζήτησε από τον γιατρό να της πάρει το παιδί με τεχνητούς πόνους για να φύγει η πεθερά της μια ώρα αρχίτερα. Εγώ ήμουνα. Έλα καλέ. Αυτή τη λέγανε Ιωάννα. Γιατί ήθελες να πω το πραγματικό μου όνομα, αφού τα βλέπει αυτά και κίτσα από εκεί παίρνει τις ιδέες για τα βιβλία της. Τι λες. Πάντως να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι είναι πολύ καλή συγγραφέας. Το τελευταίο της βιβλίο το λάτρεψα. Αχ, ναι, και εγώ το λάτρεψα. Κοίτα, τίτλο. Η αραβωνιαστική αντιπαυσανία. Όχι, όχι αυτό όρισε. Το προηγούμενο από αυτό, το Λεωνίδα και τις 300. Α, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Εκεί που βάζεται ο Λεωνίδα να κάνει όργια έξω από τις Θερμοπύλες. Σπουδαίο βιβλίο. Μην το λες, μην το λες. Εγώ το βρήκα ερωτικό, βαθιστόχαστο. Ναι. Μη σου πω και συγκινητικό. Θυμάσαι εκείνο το σημείο που ο Λεωνίδας μετά τις πρώτες 200 ερωτεύτηκε μία γυναίκα που μετά ανακάλυψε ότι ήταν άντρας. Πώς τον έλεγαν? Πώς τον έλεγαν? Καζαμία. 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 Μ' αρέσει που είσαι και φανατική αναγνώστρια. Καζαμία τον λέγανε? Όχι. Πώς τον έλεγαν? Πώς? Εφιάλτη. Ο Εφιάλτης έρχεται. Και τελικά πόσο θα κάτσεις? Πόσο βρίσκεται. Πάει και αυτό. Κοίτα να μην τους γίνεις φόρτωμα. Με ξέρεις εμένα να γίνομαι φόρτωμα? Εγώ για να βοηθήσω πάω. Αυτό λέω. Απ' την πολλή βοήθεια, κοίτα μην καταντήσεις φορτική. Όχι, Μίμη μου. Εγώ πάω για να ξεκουράσω την ύφη μου. Τι να την ξεκουράσεις? Εσύ λες ότι κάθεται και κοπροσχυλιάζει. Γιατί ρε Μίμη? Άδικο έχω. Εγώ στην ηλικία της για να τα φέρω βόλτα έκανα 25 δουλειές. Σου μιλάω ρε, κοίτα με ρε, πάψε να χαλάς τα πράγματα. Ενώ εκείνη πηγαίνει στο γραφείο για ένα δίωρο και μετά ζητάει άδεια μητρότητος. Και γυρίζει στο σπίτι δίθε πτώμα και ψάχνει κρεβάτι για να ξαπλώσει. Και να τα επιδόματα και να τα δώρα. Έτσι μεγαλώνει ένα παιδί ρε Μίμη. Και σε ενοχλεί εσένα που βγάζει περισσότερα λεφτά για το σπίτι? Όχι, δεν με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει που λείπει από το σπίτι της και παραμελεί τον εγγονό μου. Και έπειτα ο Λεωνίδας μου βγάζει αρκετά λεφτά, δόξα τω Θεώ. Δεν χρειάζονται άλλα. Αλλά η δουλειά είναι πρόφαση, Μίμη. Δικαιολογία για να ξεπορτίζει. Αλλά τώρα που θα πάω εγώ, κομμένα αυτά. Θα τις τα κόψω, Μίμη. Αν δεν πας για να την ξεκουράσεις, να την κουράσεις πας. Ή μάλλον να την τρελάνεις πας. Επειδή θέλω να της δείξω πως μεγαλώνει ένα παιδί. Εκείνη δεν ξέρει πως μεγαλώνει ένα παιδί. Από πού να ξέρει? Μεγάλωσε κανένα? Ενώ εγώ 2 μέτρα άντρα τον έκανα το Λεωνίδα μου. Κοντζάμ λεβέντι. Αισθάνομαι ασήμαντος. Ένα μηδενικό, ένα τίποτα. Γιατί τα αισθάνεσαι όλα αυτά? Δεν ξέρω. Αν ήξερα δεν θα έρχομουν εδώ. Ωραία. Βυθίσου βαθιά μέσα στο υποσυνείδητό σου. Άκουσέ το. Μισό. Έτσι. Βυθίσου βαθιά μέσα. Άκουσέ το. Προσπαθώ, δεν ακούω τίποτα. Τι ακούς? Άκουσέ το. Τη μάνα μου. Και τι σου λέει? Ξύπνα ζώων. Η μάνα σου σου έχει μπλοκάρει το υποσυνείδητό σου. Ναι. Και πώς θα το λύσουμε τώρα αυτό το πρόβλημα? Πρέπει να βρεις το θάρρος να απογαλακτιστείς. Τώρα δεν είναι εύκολο αυτό που ζητάς. Δεν μπορώ να μην ξαναμιλήσω ποτέ στη μάνα μου. Ω, κανείς δεν σου είπε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί όμως η μητέρα σου να επηρεάζει τη βούλησή σου. Εσύ τώρα μιλάς σαν επιστήμονας θεωρητικά. Δεν την ξέρεις την Κικίτσα. Ούτως ή άλλως υπάρχουν λύσεις. Οι οποίες είναι... Μετά το κοκτέιλ, το αυτοκίνητο θα το πάρεις κατευθείαν στον γκαράζ. Μην το πάρεις και αρχίσεις τις βόλτες. Σε έσφαξα. Μην είναι ήσυχη, Κική μου. Δεν μου είπες με το βιβλίο τι θα κάνεις. Άσε με, μωρέ. Δεν μου φτάναν όλα τα άλλα. Έχω και αυτό. Να γράψω, λέει, μία ερωτική ιστορία για τη σύγχρονη εποχή. Ποιος θα το διαβάσει? Ποιον ενδιαφέρει η σύγχρονη εποχή?
Έλα βρε κυκή μου. Εδώ διαβάζουν όλες αυτές τις ιδέες που γράφεις για την αρχαία Ελλάδα. Παρακαλώ. Θέλω να πω ότι επειδή δεν την ξέρουμε καλά και είναι δύσκολο να την καταλάβουμε, την κουλτούρα, και δεν καταλαβαίνω γιατί το έχουμε κάνει θέμα. Το έχουμε κάνει θέμα γιατί δεν έχω θέμα. Δεν κατέχω καθόλου τη σύγχρονη εποχή. Και γιατί δεν ανοίγεις τα μεσημεριανά να πάρεις καμιά ιδέα από εκεί. Σε καλά, μωρέ, Μίμη. Και να με τρέχουν μετά για πνευματικά δικαιώματα. Όχι, όχι. Κάτι πρέπει να βρω. Τότε γράψε για την ερωτική ζωή του Λεωνίδα μας. Α, δεν πας καλά μου φαίνεται. Ερωτική ιστορία μου πάνε να γράψω. Όχι παιδικό παραμύθι. Ο Λεωνίδας είναι πιο προβλέψιμος και από την ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδας. Τι να γράψω για τον Λεωνίδα. Αυτός είναι σπίτι δουλειά, δουλειά σπίτι. Έμοιασε του πατέρα του. Εντάξει, μου φαίνεσαι λίγο προβληματισμένο σήμερα. Τι έχεις? Σεισμός! Ναι, πέντε ρίχτερ. Εγώ θα σου πω τι έχει. Έρχεται η μάνα του και έχει κλάσει μέντες. Περίμενε. Ως. Για λέγε. Εντάξει, τίποτα δεν έχω, θα μου περάσει. Δεν υπάρχει καλή περίπτωση να του περάσει. Δεν υπάρχει σωτηρία εδώ. Έλα, γιατρέ μου, ασχολήσου με εμένα και εγώ δεν είμαι καλά. Τι έχω? Ψυχολόγος σου είμαι. Πες μου. Πες μου και πες μου. Ρε μωράκι μου, σήμερα έρχεται η μάνα μου. Και. Τι έχει? Είμαι όσο να είναι αγχωμένος. Καλά σου λέει, μωρή. Και είσαι και ψυχολόγος. Όλα εύκολα τα βρίσκεις, Είσαι σε μια σουρπουίτσα. Τι ώρα έρχεται? Στις 6 το απόγευμα. Θα πρέπει να πάω να την πάρω από το σταθμό. Θα πρέπει, δεν κατάλαβα. Γιατί ο μέλλοντας? Είναι 6 και 5. Ωραία. Τι ωραία καλέ, 6 και 5 σου λέει. Πάθε τώρα την κρίση πανικού, πάθε την. Τι? Μαμά μου! Τι μαμά? Το παλτό, το σακάκι. Πού παιδί μου? 6 και 5. Τώρα θα είναι στο δρόμο και θα έρχονται. Δεν πας σιγά σιγά? Δεν θες να μείνω για συμπαράσταση? Όχι. Θα βασανιστώ που θα βασανιστώ εγώ. Μην πάρω κι άλλο στο λαιμό μου. Ναι? Ελάνα. Λεωνίδα. Πρέπει να πας οπωσδήποτε στα ΚΤΕΛ. Γιατί θα φύγω? Για να πάρεις τη μαμά. Εγώ? Εσύ. Δεν το λες αλήθεια? Αγάπη μου, σε παρακαλώ. Άργησα στα προηγούμενα ραντεβού και δεν προφταίνω. Έρχεται στις 6. Λεωνίδα, είναι 6 και 10. Το ξέρω. Αφού το ξέρεις, φύγε από που είσαι και πήγαινε τώρα. Ρε αγάπη μου, είμαι στην Κηφισιά. Στην ψυχολόγο μου. Θα αργήσω και θα τα ακούσω. Α, όχι, είναι καλύτερα να τα ακούσω εγώ. Εσένα δεν θα σου πει τίποτα. Εσένα σ' αγαπάει. Κορώνα στο κεφάλι της με έχει. 5 λεπτά είναι το σπίτι από τα ΚΤΕΛ. Μην το κάνεις θέμα τώρα. Άρε, Λεωνίδα. Άντε, κλείσε, εντάξει. Τι έγινε? Φιλενάδα, δεν αρχίσαμε καλά. Δηλαδή? Πρέπει να πάω να την πάρω από τα ΚΤΕΛ. Συγγνώμη. Γεια σας. Είμαι η Κική Τσάτσου, συγγραφέας. Μάλιστα. Μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω αν με ζήτησε κανείς. Να σας ζητήσει γιατί? Για να με πάρει να φύγουμε. Να πάτε πού? Στο σπίτι. Και γιατί να έρθει κάποιος στα εισιτήρια να σας ζητήσει? Και από πού να με ζητήσει? Στις πληροφορίες. Μα στις πληροφορίες δεν είναι κανείς. Τέτοια ώρα που ήρθατε έχουν κλείσει. Α, και πώς θα σε βρει κάποιος όταν σε έχει χάσει? Θα σε ψάξει στα πολεστέντα. Α, κάνουμε πνεύμα. Τι θέλετε, κυρία μου? Να κάνετε μια ανακοίνωση. Σε ποιον? Στα μεγάφωνα. Που να λέει τι? Να λέει ότι η μητέρα του Λεωνίδη Τσάτσου είναι εδώ και το ζητάει. Μισό λεπτό. Παρακαλείται ο κύριος Λεωνίδας Τσάτσος να παραλάβει τη μητέρα του από τον κησέ των εισιτηρίων. Ευχαριστημένη? Όχι. Πού είναι ο γιος μου? Και πού θέλετε να ξέρω εγώ? Γιατί δεν τον παίρνετε ένα τηλέφωνο? Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Εσένα δουλειά σου είναι να με εξυπηρετήσεις. Μα σας εξυπηρέτησα και περιμένει κι άλλος κόσμος να εξυπηρετηθεί. Α, να εξυπηρετηθεί όπως εξυπηρέτησε σε μένα, χάθηκε. Τι άλλο θέλετε να κάνω? Να βρεις το γιο μου. Στα ΚΤΕΛ δουλεύω. Όχι στον Ερυθρό Σταυρό. Σας παρακαλώ, κυρία μου, κάντε λίγο στην άκρη να βγάλουμε εισιτήριο. Φεύγει το λεωφορείο. Δεν πάω πουθενά.
Εάν δεν εξυπηρετηθώ, δεν το κουνάω από εδώ. Κάντε την άκρη, κυρία μου, θα φωνάξω την αστυνομία. Μπορείτε πάνω να φωνάξετε την πυροσβεστική. Δεν φεύγω από εδώ. Αν δεν εξυπηρετηθώ, πάει και τελείω. Κάντε στην άκρη, γιατί θα προβώ σε δραστικέ λύσει. Μπα, και τι θα μα κάνει δηλαδή. Μητέρα, εσύ πώς βρέθηκες εδώ. Δικό σου είναι αυτό. Μάλιστα. Να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Και βέβαια με χαίρεται. Και ο γιος μου με χαίρεται και η νύφη μου με χαίρεται. Πες αγάπη μου πόσο με χαίρεσαι. Πολύ, πολύ, πολύ. Πάμε. Πάρ' τη βαλίτσα. Και για να έχουμε καλό ερώτημα. Γιατί δεν ήθελε ο Λονίδης να με πάρει. Δεν μπορούσε να έρθει. Γιατί δεν μπορούσε να έρθει να πάρει τη μάνα του, το αίμα του. Είχε ένα ραντεβού. Κι εγώ είχα ραντεβού. Και πολλά και σημαντικά ραντεβού όταν περίμενα να το γεννήσω. Αλλά δεν πήγα πουθενά, την έβγαλα στο μευτήριο για να τον βγάλω. Που να τον πέταγα στον Κιάδα με τη μία. Εντάξει, μητέρα, ηρεμήστε τώρα. Πώς να ηρεμήσω, μα αφήνετε να ηρεμήσω. Γιατί δεν ήρθε να με πάρει ο Ρονίδας και ήρθες εσύ. Το ίδιο είναι. Το μωρό που είναι το μωρό, δεν πιστεύω να ήρθες με το μωρό εδώ. Όχι, όχι, είναι στο σπίτι. Στο σπίτι, κακούργα, άφησε το παιδί μόνο του στο σπίτι. Όχι, δεν είναι μόνο, είναι με την Όλγα. Άφησε το παιδί με ξένη γυναίκα, θες να με πεθάνεις αυτό, θέλεις. Η Όλγα είναι κολλητή μου, ξέρετε. Μια ζωή ανεύθυνη, τι μάνα είναι αυτή. Άφησε το παιδί σε ξένα χέρια και έφυγε. Κάποιος έπρεπε να έρθει να σας πάρει. Ο Χάρος έπρεπε να έρθει να με πάρει. Και τι σημαντικό ραντεβού πιέτερε αυτό που είχε ο Λονίδας και δεν ήρθε. Με την ψυχολόγο του. Να το, το τρέλανε στο παιδί και τρέχει σε ψυχολόγο. Καλά, ε. Έτσι και αυτοκτονήσω, Λονίδα, σε καθιστώ υπεύθυνη. Ο Λεωνίδας πήγαινε σε ψυχολόγο πολύ πριν με γνωρίσει. Θα του το είχαν βρει, φαίνεται στα χαρτιά. Γι' αυτό ξεκίνησε τους ψυχολόγους. Πάμε, μητέρα! Πάμε, νυφούλα μου! Δεν είναι βαριά η βαλίτσα. Έτρεγες όμως σαν τρελή. Το σαν τι το ήθελες. Εσένα, παιδάκι μου, δεν έπρεπε να σου δώσουν δίπλωμα για αυτοκίνητο. Για αεροπλάνο έπρεπε να σου δώσουν. Για να μην σου πω για διαστημόπλοιο, τέτοιο ούφο που είσαι. Ναι, βγάλ' τη σκούπια σου και βάρα μας. Θα ξεχάσω εγώ πως οδηγούσες εσύ. Αυτή τι κουνάει εκεί μέσα. Το παιδί κουνάει έτσι. Το παιδί. Καλέ, πώς το κουνάς έτσι το παιδί, καλέ. Τι θες να ζαλιστεί, να ξεράσει και να πάρει καμιά αναρρόφηση. Να έχουμε άλλα να τρέχουμε αυτό, θες. Τι γλυκιά γυναίκα, με την καλή κουβέντα στο στόμα. Κακό δεν βάζει στο νου της. Να το κοιμήσω, προσπαθούσα. Σ' αρέσει να σε πάρω και να σε κουνάς σε βαρκούλα σε ντραμουντάνα, θα σ' άρεσε. Τι είναι, πουλάκι μου, τι είναι, σε εγκατέλειψε η μάνα, σε κακούργα, σε ξένα χέρια. Καλά που ήρθε η γιαγιά σου, ψυχούλα μου. Να ζήσει κι εσύ σαν φυσιολογικό άνθρωπο, μου. Το λέει φυσιολογική γιαγιά, κακούτε κλάμα το παιδί. Γιατί κλαίει όμως τόσο πολύ, μυστικό είναι το παιδί. Όχι, μόλις το τάισα. Το τάισες, εσύ το τάισες, πώς το τάισες, τι ήξερες τι να φάει το παιδί. Μου είχε αφήσει η Άννα. Η Άννα, τι σου άφησε η Άννα. Σπλινάντερο. Γάλα, μωρό είναι. Γάλα και περιμένεις να χορτάσει μεγάλα με αυτά τα νερομπούλια. Δώστε το σπανάκι που έχει σίδηρο. Σιγά μωρό, δεν είναι το παιδί του Ποπάη, το παιδί του Λεωνίδα είναι. Εξακολουθεί όμως να είναι ανήσυχο, κάτι θέλει να μας πει το παιδί, κάτι έχει, δεν μπορεί. Μπορεί να λερώθηκε. Αυτό είναι, βρε. Χαίστηκε, μωρέ, το παλικάρι μου. Χαίστηκε από τη χαρά του που είδε τη γιαγιά του, μωρέ. Αχ, μωρέ. Τα μωρά έχουν ένστικτο. Να πηγαίνω τώρα, να σας αφήσω να πείτε και τα οικογενειακά σας. Ναι, κοριτσάκι μου, άντε να πας στην ευχή του Θεού. Άντε στο καλό. Μετάλλαξη έγινε. Το άλλο πρόσωπο της Κικής τώρα. Καλή τύχη. Ευχαριστώ. Έλα, συνήφουλα μου. Έλα, κάτσε εδώ κοντά να τα πούμε σαν μάνα με κόρη. Μην πας, λέει, έχει το βλέμμα της τρελής. Περιμένω. Τι περιμένετε? Να δω πότε θα αλλάξει το παιδί που χαίστηκε. Το ξέχασα. Μάνα, μάνα να σου πετύχει. Καλά που ήρθα. Πω. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες σε αυτό το σπίτι. Ευτυχώς που ήρθε, λέει. Είμαι αυτόν, κύριε. Έλα, αγόρι μου. Σε πήρα να ρωτήσω αν έφτασε η μάνα σου. Γιατί δεν πήγες να την πάρεις? Όχου, γιατί το έκανες αυτό, παιδί μου? Τώρα καλού κακού πρέπει να κλείσω το κινητό. Δεν μπορώ να την ακούω. Έστειλες την Άννα? Τότε θα αλλάξω και νούμερο. Καλώς ορίσατε, μητέρα. Καλώς το. Πώς ήταν το ταξίδι σας? Το ταξίδι μια χαρά ήταν. Οι ώρες αναμονής ήταν αβάσταχτες. Γιατί ήρθες να με πάρεις, πού ήσουν? Είχα να τα πω, μητέρα. Δεν σας εξήγησε η Άννα? Ναι, με την ψυχολόγο. Γιατί πας σε ψυχολόγους?
Τι σου κάνει αυτή η μέγερα? Τίποτα δεν μου κάνει. Πώς τίποτα, τότε γιατί τρέχεις σε ψυχολόγους? Πες τα βρε Μανούλη, είναι η καλύτερη εξομολογίστρα. Κοιτάξτε στην ψυχολόγο, νιώθω καλύτερα. Τέρμα ψυχολόγος, θα σου κάνω εγώ ένα τσαγάκι, θα μιλάμε. Μα είναι επιστήμονα. Και θα νιώθεις πεταλουδίτσα. Ναι, κοιτάξτε, χρόνια όχι, έχει φάει. Όχι χαμομιλάκι. Χρόνια στο πανεπιστήμια. Το τσαγάκι είναι, είναι επιστήμονα, σας λέω. Γαλατάκι, να μην πέφτεις νηστικός να κοιμάσαι. Άντε, ένα γαλατάκι. Όχι, το βρήκα. Θα σου κάνω ένα αυγουλάκι. Όχι, μητέρα, ευχαριστώ. Αυγουλάκι δεν θέλω. Φυτό με ζαχαρίτσα, έτσι όπως το έκανε όταν ήσουν ένα μικρός πολύ δυναμωτικός. Να το έκανες. Μητέρα, δεν θέλω αυγό. Στενοχώρησέ με. Πίκρανέ με. Δώσ' μου κι άλλα φαρμάκια να πιω. Κάνε με να νιώσω άχρηστη. Έτσι, να πέσω να πεθάνω, ησυχάσω. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μην κάνετε έτσι. Κάντε μου ένα αυγουλάκι. Ένα ή δύο. Μαζεύτηκες? Ναι. Την είδες? Την είδα. Μου σπάσε τα νεύρα. Έλα ρε, αναμάνα μου είναι. Μάνα σου είναι, αλλά δεν πήγες να την πάρεις. Σε μένα έστειλες. Τι ήθελες να κάνω, αφού είχα δουλειά στην ψυχολόγο. Ναι, αλλά δική σου μάνα είναι, μόνος σου το είπες. Δηλαδή τι θες τώρα, να τσακωθούμε επειδή δεν πήγα να πάρω τη μάνα μου? Και δεν φτάνει αυτό, τα άκουσα κιόλας γιατί άφησα το παιδί στην Όλγα για να πάω να την πάρω. Βγάζει εμένα άχρηστη μάνα γιατί εσύ είχες ραντεβού με την ψυχολόγο σου, δεν μπορούσες να το ακυρώσεις μια φορά. Για να σου πω να πάω να την πάρει, πάνω απ' ότι δεν μπορούσα να το ακυρώσω. Και τι είναι αυτό το βιολί τώρα συνέχεια με την ψυχολόγο? Παλιότερα πήγαινε μια φορά τη βδομάδα. Τώρα πα μέρα παραμέρα και κάθεσαι τρεις ώρες τη φορά. Είναι νέα μέθοδος. Τότε να τη πει να γυρίσετε στην παλιά τη μέθοδο που κρατάει πιο λίγη ώρα. Ωχ, και έλεγα δεν θα έρθει. Χρειάζομαι κι εγώ βοήθεια σε αυτό το σπίτι. Δεν ζω μόνη μου, δεν έχω κάνει μόνη μου το μωρό. Υπάρχει κι ένα πατέρα. Γυρνάω ξεθεωμένος από τη δουλειά, έχω τις έννοιες του γραφείου, έχω και την κρίνια σου. Σιγάρε άντρακλα, όλες τις γυναίκες σούζα τις έχεις. Μόνο μία σου έχει ξεφύγει. Δεν λέω πια, δεν λέω πια. Πες τη σταγόρη μου. Όχι που θέλει να μας τη βγει και από πάνω η πατσαβούρα. Σόπα καλέ να ακούσω. Δεν τώρα την κρινιάζω επειδή σου λέω την αλήθεια. Μήπως θες να αλλάξουμε θέσεις? Βεβαίως να αλλάξουμε θέσεις. Να κάτσε εσύ όλη μέρα με την κυρία Κικίτσα, έρχομαι. Πάνω από το κεφάλι, θα σου πω εγώ μετά πώς ήταν τα νεύρα σου το βράδυ. Μια χαρά θα είναι τα νεύρα μου. Εμένα όμως δεν είναι. Από την ώρα που ήρθε μου πιπηλεί στο μυαλό γιατί ένα τη ξυνίζει και το άλλο τη βρωμάει. Να καθάριζες καλύτερα να μην μου βρώμαγε τίποτα. Δεν αντέχω άλλο. Η αντοχή μου έχει τα όρια της. Και αυτή τα έχει ξεπεράσει. Σε είπα αυτή. Αυτό σηκώνει παρεξήγηση. Άρε ξύλο που σου χρειάζεται. Κατσίπα δεν έχεις. Πότε πρόλαβε να ξεπεράσει τα όρια? Ούτε ένα τέταρτο δεν έχει που ήρθε. Πες τη στα γόρη μου. Ναι. Πες τη στα γόρη μου. Υποστήριξε τη μανούλα. Μα τι. Όπου κι αν είσαι. Δεν την έχεις ικανή? Όχι, δεν την έχω ικανή. Μπράβο, Λεωνίδα μου. Έτσι σε θέλω. Με πυγμή. Καλέ, τι γιο έκανα εγώ, καλέ. Μην το συζητάς. Ένας ο Λεωνίδας ο γνωστός και ένας ο δικός σου. Ωραία. Τράβα τώρα και ρούφα τα αυγό σου και μετά έλα να μου πεις αν είναι ικανή ή όχι. Όχι. Μπαίνω. Ορμάτες, βαρτιάτισες, κατατροπώστε τον οχτρό. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Πώς μπαίνετε έτσι, τρόπους δεν έχετε? Άννα, σε παρακαλώ. Ξέρεις τι λέμε κοριτσάκι μου στη Σπάρτη? Ούτε ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Κακώς. Θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει. Λέμε λοιπόν, ήταν ή επιτάς. Αυτά να τα πείτε στους αργόσχολους που σας διαβάζουν, όχι σε μένα. Αυτό το σπίτι χωράει μόνο μία από τις δυο μας. Και εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να φύγω. Λοιπόν, ούτε κι εγώ. Αυτό θα το δούμε. Τώρα γιατί το κάνουν όλο αυτό? Επειδή θα φάω ένα αυγό. Σιγά τα ΟΑ. Θα φάω ένα αυγουλάκι από τα χέρια της μάνας μου. Και τι έγινε? Και μετά σου λέει μην εκνευρίζεσαι. Πώς να μην εκνευριστώ? Επί 10 λεπτά ψάχνω σε δυο ντουλάπια να βρω που έχει τη ζάχαρη και τον καφέ. Πρέπει να μπει τάξη εδώ μέσα. Άννα! Ναι, ποιος είναι? Ναι! Να, άκου! Έρχομαι! Τι να θέλει τώρα? Πάμε εμείς να κάτσουμε λίγο εδώ. Πάμε αγάπη μου να κάτσουμε εδώ πέρα λίγο. Κάτσε λίγο εδώ να δούμε τι θέλει αυτή η γιαγιά. Ναι, ποιος είναι? Μίλα, μίλα. Με φωνάξατε μητέρα? Βέβαια σε φώναξα. Πού είναι η ζάχαρη, ο καφές, γενικά πού είναι όλα? Ωραία, μισό λεπτό. Ωραία. Εδώ είναι ο καφές και εδώ η ζάχαρη. Άμπραβο. Καφές. Εδώ. Ζάχαρη. Εδώ. Τι κάνετε, μητέρα? Όπως βλέπεις, βάζω ετικέτες. Έχεις μαζέψει 15.000 μπουκαλάκια και ανάθεμα και αν ξέρεις τι έχει το καθένα μέσα. Ναι! Μισό λεπτό. Αυτό
βιβλίο. Αυτό είναι κουζίνα. Και το καλύτερο, εγώ δεν υπάρχω. Πα, νεύρα. Να σου κάνω ένα χαμομηλάκι, κοριτσάκι μου. Όχι, μητέρα, ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω. Μήπως να πας εσύ στο ψυχολόγο, στο ψυχίατρο, αντί για το Λεωνίδα μου. Απαπα, αυτό το μωρό θα το κάνει νευρασθενικό. Μήπως πρέπει να το πάρω μαζί μου, φεύγοντας. Κινδυνεύεις τα χέρια της. Έλα μωρό μου να φάμε το μήλο, έλα. Έλα μηλεράκι. Μπράβο, μπράβο. Τι είναι αυτό, τι ταΐζει το παιδί καλέ. Μήλο το ταΐζω, το ταΐζω. Είσαι καλά, βρε, θα πνιγεί με το μήλο. Άσε που τα φρούτα έχουν οξέα. Εδώ είπατε στο παιδί να φάει σπανάκι για να δυναμώσει. Τώρα το μήλο σας πειράζει. Το σπανάκι δεν έχει οξέα και το μήλο είναι δύσπεπτο. Μια σταλιά στο μαχάκι, πώς θα το χωνέψει, βρε. Ο γιατρός έχει δίκιο και ξέρει τι λέει. Στις καινούργιες μάνες, ό,τι πει ο γιατρός δεν έχει γίνει μάνα. Έχω γίνει όμως εγώ και εγώ συμφωνώ με τον γιατρό. Καλά, έχεις μια γλώσσα. Φτάνει από εδώ μέχρι τη σπάτη. Θα την κόψω όπως εγώ. Πηγαίνετε για ύπνο, μητέρα, είναι αργά. Δεν θα μου πεις εσύ πότε θα κοιμηθώ. Κοίτα να κοιμήσεις το μωρό που είναι ξάγρυπνο. Να το ταΐζε, φάει και μια βουλιά. Έτσι έχει γίνει. Και ο γιος μου αδυνάτσει. Μόνο εσένα βλέπω θρεφτάρι. Τα έχεις πάρει τα κιλάκια σου. Θρεφτάρι εγώ! Όχι εγώ! Φαίνεται βαριέσαι να το ταΐσεις και ό,τι περισσεύει το χλαπακιάζεις. Ωραία, για να μην το χλαπακιάσω λοιπόν. Πάρτε το. Και ταΐστε το εσείς! Έλα καμάρι μου στη γιαγιά. Καλέ, βέβαια θα το ταΐσω. Θα σε αφήσω να το πνίξεις. Και πού είσαι? Κοίτα καλέ να χάσει κανένα κιλό. Θα σε χωρίσει ο γιος μου. Το ταΐζετε, μητέρα? Τι να ταΐσω, παιδάκι μου. Το μήλο που του δίνει η γυναίκα σου αποβέβαιο πνιγμό τόσο σαν το παιδί. Ναι, η Άννα που πήγε? Ξέρω εγώ, το παράτησε και έφυγε. Μα δεν σηκωθώ να πάει να ετοιμάσω να φάει το παιδί. Θα πεθάνει από την πείνα το παιδί σου. Γελάς καημένα, γελάς. Ρε Άννα, γιατί δίνει συνέχεια λαβές στη μάνα μου? Σ' αρέσει να σε λέει ανεύθυνη? Λεωνίδα, σε παρακαλώ, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Γιατί, επειδή τρως παγωτό? Ναι, επειδή τρώω παγωτό. Ναι, πρόσεξε, μην κρυώσεις. Ή θα κρυώσω ή θα πάθω νευρικό χλονισμό. Ένα από τα δύο. Και εγώ διαλέγω τον πρώτο. Μπορείς να με φωνάζεις, είναι έξω, θα μας ακούσει. Εντάξει, θα τα συζητήσουμε μετά. Να είσαι σίγουρος, Λεωνίδα, ότι θα τα συζητήσουμε μετά. Και μάλιστα έξω από τα δόντια. Ωραία, και τώρα που μου τα είπες, τι περιμένεις να κάνω? Αν μη τι άλλο, να με καταλάβεις. Όχι, ρε Άννα, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Όταν μου λες ότι δεν θες να μείνει μάνα μου στο σπίτι μας. Καλά να πάθεις. Ξανακρυφακούς, δεν έβαλες μυαλό από την άλλη φορά. Και όταν ήρθε η αδερφή σου, εδώ έμεινε. Και ούτε καν στον ξενώνα. Στο διπλό κοιμότανε. Όταν δεν ήτανε στο μπάνιο. Τι να σου κάνω, αφήσε βλάκας και το κάνεις γαργάρα. Ήθελες τα και παθές τα. Ναι, δεν ήξερα να κόβουμε χαρτάκι κάθε φορά που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το μπάνιο μας. Δεν είπα να κόβουμε χαρτάκι. Ανασεβόμαστε για τον άλλον που θέλει να χρησιμοποιήσει το μπάνιο. Απ' τη δουλειά γύρναγα. Εσύ με είχες καταλάβει τότε? Η αδερφή μου 4 μέρες έκατσε. 4 μέρες άπλυτος ήμουνα. 2 φορές το τζάκι κατούρισα. Ωραία, εσύ έλυνες το πρόβλημά σου στο τζάκι. Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα να αυτοπυρποληθώ? Να κάνεις υπομονή όπως έκανα κι εγώ. Αυτή μπορεί να μείνει εδώ πέρα μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα. Τι λες τώρα? Η υπερβολή σου έχει φτάσει στα όρια επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Τότε λοιπόν γιατί έφερε μαζί της το φορητό υπολογιστή? Για να μένει στο ίντερνετ. Να κάνει τσάτ. Σιγά μην κάνει και cyber sex. Σοβαρολογείς? Ήρθε για να γράψει το νέο της βιβλίο, γι' αυτό το έφερε. Ορίστε, έχει δουλειά η γυναίκα. Θα κάθεσαι μια γωνιά και ούτε που θα σε ενοχλεί. Γιατί δεν την έχεις ικανή να κάνει 2 πράγματα ταυτόχρονα, και να γράφει και να με πινελικώνει? Ωχ, τι θες τώρα να τη διώξω? Ναι! Ώστε θέλεις να φύγω, Λάμια, ε? Αν δεν θα σου κάνω τη χάρη, εγώ είμαι σπαρτιάτισσα. Αχ, δεν θα της την κάνει τη χάρη, γιατί είναι σπαρτιάτισσα. Ήταν η επιτάς. Ανά. Σου μιλάω, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ωραία, τότε αποφάσισε. Αποφάσισα, είπα, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όχι, λέω, αποφάσισε, ή αυτή ή εγώ. Εγώ.
Λεωνίδα. Λεωνίδα, ξύπνα, αγάπη. Ξύπνα, έλα. Άντε. Έλα ρε Λεωνίδα, ξύπνα! Έλα, να προλάβεις να φας και πρωινό, ναι! Ξύπνησα. Ναι. Θα έρθει η Όλγα σε λίγο για το μωρό. Ξέρω. Άντε! Ξύπνα όμως! Ναι. Καλημέρα. Πω, ξεσκέπαστο μου το άφησε το παιδί. Θα μου το πουδιάσει καγκούργα μέσα τα χεράκια γάμου. Κοιμήσου γουράκι μου, σου κοιμήσου έτσι, έτσι. Τι είναι αυτά, μωρέ, τι είναι αυτά. Δικηγόρος είναι ο γιος μου ή απεργός πείνας. Τώρα! Ποιος είναι πρωί-πρωί? Γεια σας! Γεια σου και εσένα. Έλα, θα χαλάσουμε την πόρτα. Τι καταλαβαίνεις τώρα? Μα να μπω θέλω! Έρχομαι εδώ το πρωινά και κρατώ το μωρό. Δεν χρειάζεται, τώρα είμαι εγώ. Ναι, αλλά έχω κανονίσει. Κι εγώ έχω κανονίσει. Τι πράγμα? Άμα μπεις μέσα θα κανονίσω εσένα. Και η Άννα? Στα υπόψη, θα την κανονίσω κι αυτήν. Έλα, κορίτσι μου. Κρυώνει το σπίτι, να κλείσω την πόρτα. Έχουνε κανονίσει. Παπα, με έπρεπε να την κανονίσει. Πάει το νερό, κάψω. Κανονίσει, Άννα. Είδα. Καλημέρα, μητέρα. Ξύπνησε το αγοράκι μου. Κάτσε στην καρέκλα, κοίτα τι σου ετοίμασε η μανούλα, αυγουλάκια. Αυγά πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί τα τρώνε τα αυγά. Να πάρεις πρωτεΐνες. Εντάξει, μητέρα, ευχαριστώ, δεν θέλω. Δεν έχει, δεν θέλω. Δεν φεύγεις από το μυστικός. Τι μωρέ, να λιποθυμήσεις να πέσεις σε καμιά γωνιά να χτυπήσεις. Θα φάω μαρμελάδα, βούτυρο και ψωμί. Απαπαπαπα, αυτά είναι τίνκα στα συντηρητικά. Ενώ εδώ και τα αυγουλάκια. Απ' τη Σπάρτη, βρε, από κότε αλανιάρε, Σπαρτιάτισε. Μητέρα, σα παρακαλώ με τι Σπαρτιάτισε, πρώτα. Μια Σπαρτιάτισα λιγότερη. Θα τα φάω όλα εγώ, να ανέβει στα έψιχολυστερίνη, να πάθω κανένα καρδιακό και όπω κρατάω το παιδί, να πέσω κάτω από πάνω το παιδί, διπλό το κακό. Εντάξει. Εντάξει, θα τα φάω. Να βάλω και λίγο μπέικον μέσα. Oh. Ναι. Έλα, Άννα. Πήγα σπίτι και πεθεράζω, δεν με άφησε να μπω μέσα. Τι έκανε, λέει? Μου είπε ότι θα φροντίσει εκείνη το μωρό. Το έχετε κανονίσει, είπε. Άστε, έτσι σου είπε. Άντε, παλικάρι μου. Άντε, αγόρι μου, να πας το καλό. Βρε, μαμά, μήπως είναι λίγο βαριά αυτά που φοράω? Καλή είσαι με το καλά σου. Έξω έχει χιονιά. Έξω έχει ήλιο. Με δόντια, έχει αγιάζει. Ναι, μήπως να έβγαζα τουλάχιστον το κασκόλ. Καλά, το κασκόλ τώρα σου ήρθε να βγάλεις, αφού ξέρεις ότι έχεις ευαίσθητες αμυγδαλές. Τι θες δηλαδή, να πάθεις και μια φαρυγγίτιδα? Πώς θα πας στο δικαστήριο, βρε, πώς θα αγορεύσεις? Άμα θέλεις να βγάλεις κάτι, βγάλε τις τριπλές τις κάλτσες. Και να αφήσω μία? Όχι, να βγάλεις τη μία και να αφήσεις τις δύο. Ναι, αλλά μεγαλώνει το νούμερο, με χτυπάνε τα παπούτσια. Τι προτιμάς δηλαδή, να σε χτυπάνε τα παπούτσια ή να σε χτυπάω εγώ? Και άμα βρέξει, να βάλεις πάτους. Μαζεύουν την υγρασία, μην παρρωστήσεις. Να βάλεις πάτους στα παπούτσια. Άντε, Βαλκάνη. Πού θα βρω τους πάτους? Σου έχω βάλει, βρε, μέσα στην τσάντα, βρε. Μανούλα. Στην τσάντα. Άντε, Βαλκάνη. Άντε, Βαλκάνη.
τι έγινε, ξέρεις κάτι? Το παιδί μου στα χέρια της μάνας σου. Άννα, τι έπαθες? Και εσύ τι έπαθες, γιατί ντύθηκες έτσι? Κρύωνα. Κρύωνες, ε? Και αυτός ο υδρότας εκεί στο μετωπό σου τι είναι? Από τον πυρετό θα είναι. Από τον πυρετό. Να δω, να δω αν έχεις πυρετό. Κάτσε, κάτσε, να σε δω αν έχεις πυρετό. Δεν έχεις. Η μάνα σου σέντησε, ε? Παιδί μου, από το πρωί είχα κρυάδες, σου λέω. Κρυάδες έχεις, ε? Ναι. Για να δω. Άνοιξε, να δω. Κάτσε, να δω. Άλεσε, παρακαλώ. Να δω. Να το. Φυλαχτώ. Η μάνα σου σέντησε. Συγγνώμη, είναι κακό να με προσέχει, να μην κρυώσω. Αυτή η γυναίκα μας έχει κάνει άνω κάτω, το καταλαβαίνεις. Αλλά δεν θα της περάσει. Θα τη στείλω εγώ από εκεί που ήρθε. Περίμενε τώρα και θα δεις. Περίμενε. Άννα, όχι. Για μισό λεπτό. Μόλις το ησύχασα, βρε. Γιατί το ξυπνήσατε? Έκλαιγε. Α, έκλαιγε. Πιο πριν δεν έκλαιγε, τώρα που φύγαμε έκλαψε. Θα πείνασε, γι' αυτό το πήρε, για να το ταΐσω. Τι είναι αυτά τα παράθυρα τα ανοιχτά? Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Τι είναι αυτά? Μέσα στο ρεύμα το έχετε το παιδί. Ας το παιδάκι μου το παράθυρο ανοιχτό. Πάτε καλά, μητέρα. Έχετε το παιδί μη γυμνο μέσα στο κρύο. Για το καλό του το κάνω. Για να σκληραγωγηθεί, τι θέλει να γίνει, αρρωστιάρικο? Πώς θα ενεργοποιηθεί το νοσοποιητικό του? Και για να ενεργοποιηθεί το νοσοποιητικό του πρέπει να πάθει πνευμονία. Δεν είμαστε καλά σε αυτό το σπίτι, είναι Λεωνίδα! Μια στιγμή για να καταλάβω. Γιατί γυρίζετε οικογενειακώς? Δεν έχετε δουλειές εσείς? Έχουμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται μας ανοίγετε κι άλλες. Εγώ. Λοιπόν, όταν φεύγω από το σπίτι μου, το παιδί μου θέλω να είναι στα χέρια της Όλγας. Και εσείς τη διώξατε! Λεωνίδα, δεν θα πεις τίποτα? Λεωνίδα! Εγώ δεν ξέρω. Εγώ κοιμόμουνα. Βέβαια, Λεωνίδα μου, εσύ πάντα κοιμάσαι. Σε έχει βάλει στο βρακί της και κάθεσαι με δεμένα τα χέρια. Βρίζει τη μάνα σου και στέκει σε προσοχή. Αντί να τη βουτήξει από το μαλλί, να την πατήσει κάτω, δώσει μια σφαλιάρα. Δεν μου λες, Σπαρτιάτης είσαι εσύ, βρε. Για λατζή Σπαρτιάτης είσαι. Στο σπίτι μου κάνω κουμάντο εγώ. Το σπίτι είναι μισό-μισό. Και στο δικό μου το μεριδιό κάνω κουμάντο εγώ. Δεν είναι δικό σας, αυτουνού είναι. Αυτουνού. Άσε με. Δώστε μου τώρα το παιδί. Όχι, δεν στο δίνω τώρα το παιδί. Δώστε το, μου είπα. Λεωνίδα. Λεωνίδα. Πες της να πάει στον αγύριστο. Εγώ τα καταθέτω τα όπλα. Αυτό που είπες θα το μετανιώσεις πικρά. Ρίψασπι. Κρύο. Ορίστε, ικανοποιήθηκες τώρα? Στεναχώρησες το παιδί μου? Όχι, κυρία Τσάτσου, δεν έχει έρθει ακόμα. Μάλιστα, θα του το πω. Πάλι φτιαγμένος θα μου έρθει. Τηλέφωνα. Η σύζυγό σας 9:45, 9:51, 9:59, 10:04, 10:20. Η μητέρα σας 9:47, 9:56, 10:02, 10:16, 10:20. Πώς γίνεται να με πήραν και δύο ταυτόχρονα στις 10:20? Μαλώνανε, πια θα πρωτοπιάσει το ακουστικό. Μέσα στην εξυπνάδα είσαι. Με συγχωρείτε. Άλλα τηλέφωνα είχα? Σας πήρε και η κυρία Αχμέτη, ψυχολόγος σας, στις 10:05. Εντάξει, ευχαριστώ. Να αρχίσω να καλώ με σειρά προτεραιότητας? Όχι, να πάρεις μόνο την κυρία Αχμέτη και να της πεις ότι θα περάσω από εκεί το μεσημέρι σε καμιά ώρα. Και αν δεν έχει ελεύθερο χρόνο? Θα έχει. Και οι υπόλοιπες κυρίες? Μπορείς να κοιτάς τη δουλειά σου. Μου και μου. Δεν μου λες εσύ? Δεν θα πας σήμερα στη δουλειά σου? Όχι, θα πάρω ρεπό. Βέβαια. Τι ανάγκη έχεις εσύ? Χαμάλης δουλεύει. Ας μην το συνεχίσουμε. Α, τι δεν μας συμφέρει, ας μην το συνεχίσουμε. Πάει τελείως. Από σήμερα, μεριά σου και η μεριά μου. Ναι. Μπορώ να έχω το μωρό μου γιατί έχει ξεμείνει στη δική σας μεριά? Το μωρό θα το πάρουμε με βάρτιες. 3 ώρες εσύ, 3 ώρες εγώ. Ναι. Και όταν τελειώσουν οι 3 δικές σας ώρες, πώς θα το πάρω εγώ το παιδί με το σειρματόπλεγμα στη μέση? Θα συναντιόμαστε στην κρίζα ζώνη. Πολύ καλά, λοιπόν. Τώρα γιατί το άλλαξε αυτό? Εμένα μου άρεσε. Ναι, αλλά αυτό μου αρέσει καλύτερα. Είπαμε, η τηλεόραση 5:30. Η τηλεόραση, όχι το τηλεκοντρόλ. Τι άλλο εδώ? Γιατί? Η κρίζα ζώνη. Πάρε στο παιδί σου. Γιατί, εσείς πού θα πάτε? Δουλειά σου. Σε ενοχλώ εγώ? Δεν σε ενοχλώ. Σ' αγαπώ, μου σου. Σ' αγαπώ, μωράκι. Όπως είπα, έλα εδώ να παίξω. Έλα εδώ.
πιστεύω να δώσετε μακαρόνια στο μωρό. Δεν είναι για το μωρό. Για το Λεωνίδα είναι. Μια και δεν το σκέφτεται η γυναίκα του, κάποιος πρέπει να το σκεφτεί και αυτόν εδώ μέσα. Ο Λεωνίδας τρώει έξω. Σήμερα θα φάει μέσα. Δεν θα σας κάνει τη χάρη. Να μου κάνεις εσύ τη χάρη. Όσο ζω και υπάρχω εγώ σε αυτό το σπίτι, δεν καταδέχομαι ο γιος μου να τρώει χιναζίδικο φαγητό. Και ποιος θα του το πάει? Εγώ. Και το μωρό? Σου χαρίζω την ώρα μου. Θα συναντηθούμε στην γκρίζα ζώνη. Έγινε. Έφυγα. Δεν είμαι καλά. Το κατάλαβα από την γραμματέα σου. Τι στο είπα αυτή? Τώρα είναι που απολύεται. Ηρέμησε, αγάπη μου. Απλά μου είπε ότι θα έρθεις εδώ τώρα. Τι έγινε? Έχεις καιρό. Για σένα πάντα. Το ξέρεις. Το ξέρω. Δεν αργήσαμε. Πού είναι ο γιος μου? Ποιος είναι ο γιος σας? Δεν τα ρωτάνε αυτά στον τρελό τον άνθρωπο. Ο εργοδότης σου. Είχατε κάποιο ραντεβού? Από πότε χρειάζομαι ραντεβού για να δω το γιο μου? Από τη στιγμή που έχει πολλές δουλειές και δεν είναι στο γραφείο του. Α, έχεις και θράσος εσύ. Έφυγε. Μάλιστα, εδώ και μισή ώρα. Μυστικός? Τον άφησες να φύγει μυστικό? Κάτι θα φάει έξω. Καλά, να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Εκεί που βρίσκεται έχει πέσει ήδη με τα μούτρα στο ψητό. Πες μου αμέσως που πήγε. Μη μου την αγριεύεις. Τι να σας πω. Την αλήθεια. Σίγουρα ξέρεις που πήγε. Εσύ του κανονίζεις τα ραντεβού του, ρουφιανάκι. Μου είπε να του κλείσω ένα ραντεβού με την ψυχολόγο του. Εκτός από τσαχπίνικο, είσαι και μαρτυριάρικο. Με τόσα που ακούει το παιδί μου εδώ μέσα, το τρελάνατε. Πάλι καλά που δεν σου είπα να του κλείσω ραντεβού με το Δαφνί. Μωρέ, με αυτά που ζει πολύ κοντά βρίσκεται. Πού πάτε? Α, είσαι και έλουρος. Στο γραφείο του γιού μου πάω. Μην την αφήσεις να μπει. Δεν μπορείτε να μπείτε. Γιατί, μάνα μου, χάλασε η πετούγια. Βρες μια δικαιολογία. Μου έχει δώσει ρητή εντολή να μην αφήσω κανένα να μπει στο γραφείο του. Κανέναν. Εγώ δεν είμαι ο κανένας. Εγώ είμαι η μάνα του. Καλά σου λέει ηλίθεια. Μέχρι και εγώ την είχα την απάντηση. Πες ότι έχει πυρηνικά απόβλητα. Έχει τα προσωπικά του αντικείμενα. Κοπελιά, κατέβα κάτω και άσε με να περάσω, εντάξει? Δεν έπιασε. Βρες κάτι πιο δραστικό. Θα φωνάξω την ασφάλεια. Μπράβο. Και όσο τη φωνάζεις, ειδοποίησε και τον ΟΕΔ για το επίδομα ανεργίας, μάνα μου. Θα σου χρειαστεί. Ού, τι θα ακούσω. Εσύ τι θα ακούσεις, μωρή? Εγώ τι θα ακούσω? Τώρα έρχονται τα χειρότερα. Να. Καλύτερα έτσι. Τι είναι αυτό? Ένα, δύο. Μ' ακούει κανείς? Σας ακούω. Έναν καφέ. Πώς τον πίνετε? Γλυκό όπως ο γιος μου. Ο γιος σας τον πίνει σκέτο. Και τη ζάχαρη του κόψε η βρωμούσα. Όχι. Εγώ τον θέλω γλυκό. Αρκετές πίκρες πέρασε όλο το 24ωρο. Δεν θέλω άλλες. Δεν έχει και τι να ψαχουλέψει αυτό το γραφείο. Τι ξενέρο το παιδί. Ποια ερώτη? Στη μεγάλη μου αγάπη Βάσο Αχμέτ. Στη μεγάλη μου αγάπη. Θέλετε κάτι άλλο? Ναι. Να πάρεις το τηλέφωνο το γιο μου. Άδικος κόπος. Όταν πηγαίνει στην ψυχολόγο του, το έχει πάντα κλειστό. Ωραία. Να μου δώσει το τηλέφωνο της ψυχολόγου. Είναι στον κατάλογο του. Πού είναι ο κατάλογος? Μπροστά σας. Εδώ, κοπέλα μου, έχει χιλιάδες ονόματα. Λογικό είναι. Έχει μεγάλη πελατεία ο γιος σας. Ναι, δεν σου ζήτησα την πελατεία του γιου μου. Το τηλέφωνο της ψυχολόγου θέλω. Πώς τη λένε, αγάπη μου? Αχμέτ. Μάλιστα. Πώς? Αχμέτ. Αχμέτ, Αχμέτ. Ω, ποιος είναι άραγε? Κάτσε μωρό μου λίγο. Ποιος να είναι, για να δω. Ποιος είναι? Α, πέρασε. Ταραγμένη σε άκουσα. Πέρασε, θα σου πω. Έλα μωρό μου. Τι είναι αυτό?
Μη μου πεις ότι έχουμε επιστράτευση. Να τρέξω στο σούπερ μάρκετ. Μπροστά σου βλέπεις τα καινούργια ασφαλιστικά μέτρα που ορίσαμε από κοινού η πεθερά μου κι εγώ. Ορίσατε το σπίτι στα δύο. Προς το παρόν. Και πώς θα ζείτε έτσι? Ξένοι μέσα στο ίδιο σπίτι? Από τη στιγμή που δεν καταλαβαίνει, όχι ξένοι. Από δυο χωριά χωριάτες θα γίνουμε. Έλα, πες μου τι έχει γίνει. Κάτσε. Έτσι πολύ, μωρό μου. Από τότε που ήρθε η μάνα μου στο σπίτι, η Άννα έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Συμπεριφέρεται παράξενα, μην με καρκαλάς, βρε. Ναι, τι μια λέει ότι η μάνα μου τη βρίζει, της μιλάει απότομα, θέλει να φύγει από το σπίτι. Εσύ τι πιστεύεις για όλα αυτά? Ότι η Άννα είναι λιγάκι υπερβολική. Η μητέρα σου δεν είναι καθόλου? Σταμάτα, βρε, με καρκαλάς, αν το ξέρεις. Είναι και αυτή η υπερβολική, αλλά εντάξει, δικαιολογείται. Μάνα είναι. Μάνα είναι. Παιδί μου, έχει ανοίξει πόλεμο, σου λέω. Μην το λες έτσι. Πόλεμος κανονικός. Τη μια μου λέει η Άννα για τη μάνα μου, την άλλη η μάνα μου για την Άννα. Εσύ ποια θεωρείς ότι έχει δίκιο? Θέλει και ερώτημα. Η μαμά. Τότε, Λεωνίδα μου, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι. Πρέπει να χωρίσεις τη γυναίκα σου. Παρντών. Φεύγετε? Ναι. Είχα μία δουλειά και το ξέχασα. Το θυμήθηκα τώρα. Να του πω ότι περάσατε. Ναι. Πες του ότι πέρασα και ότι του άφησα μέσα λίγα μακαρόνια να φάει. Είστε καλά? Καλά είμαι. Μια χαρά. Περίεργο. Κάτσε, μωρό μου, τι εννοείς ακριβώς να τη χωρίσω? Να χωρίσεις, Λεωνίδα μου, να χωρίσεις. Να, πώς το λένε, να πάρεις διαζύγιο. Διαζύγιο. Θα χαρεί και η μαμά, και εσύ, που θα ζεις σε ένα περιβάλλον πιο ήρεμο, και κατ' επέκταση κι εγώ. Τώρα εσύ από πού ξεφύτρωσες, από πού και ως πού? Παρακαλώ. Ναι, η κυρία Αχμέτη, ψυχολόγος. Η ίδια. Λέγομαι Πόπη Παπαδάτου και θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού. Για πότε θέλετε? Κλείστο, παιδί μου, κλείστο όλους τους βλαμμένους τώρα να τους μιλήσεις. Για πότε θέλετε? Αν γίνεται και τώρα. Όλοι πάμε, αυτή τη στιγμή έχω ραντεβού. Φαντάζομαι. Τι φαντάζεστε? Ότι σίγουρα θα έχετε κάποιο ραντεβού αυτή τη στιγμή. Τι λέτε για αύριο? Ναι, αύριο κατά τις 10. Μπορείτε? Βεβαίως, θα είμαι εκεί. Ωραία. Τη διεύθυνση την ξέρετε? Και τη διεύθυνση ξέρω και όλα τα ξέρω. Και όσα δεν ξέρω, μέχρι αύριο θα τα έχω μάθει. Δεν σας κατάλαβα. Λέω, αύριο θα είμαι εκεί στις 10 έτοιμη για όλα. Ωραία λοιπόν. Θα τα πούμε από κοντά. Να είσαι σίγουρη, αγάπη μου, θα τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, περιμένω. Τι πράγμα? Τι πράγμα? Να μου εξηγήσεις γιατί θα χαρείς άμα θα χωρίσω. Γιατί σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, ρε Λεωνίδα. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, Λεωνίδα. Κάτσε, ρε αγάπη μου, άμα δεν περάσει μισή ώρα δεν μπορώ. Λεωνίδα, σ' αγαπώ. Σε παρακαλώ. Αχ, Λεωνίδα μου. Δεν καταλαβαίνω αυτή την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά της πεθεράς σου. Γιατί ποιος την καταλαβαίνει? Είσαι σίγουρη ότι δεν της έχεις κάνει τίποτα? Γιατί θα πρέπει κάθε φορά να φταίω εγώ? Σιγά ρε παιδάκι μου, μην αρπάζεσαι. Όχι, αρπάζομαι. Όλγα μου, αρπάζομαι. Όταν με ρωτάς τα ίδια πράγματα, αρπάζομαι. Γιατί τι μπορεί να της έχω κάνει δηλαδή, πέρα από το να παντρευτώ το γιο της βέβαια. Αχ, ναι. Και σιγά το κελεπούρι. Χάρη της έκανες. Όλγα. Συγγνώμη κιόλα. Τώρα βέβαια για αυτήν ο Λεωνίδας είναι τα πάντα. Ναι, αν ήτανε τα πάντα, θα ήθελε το καλό του γιού της. Μα αυτό θέλει. Καλά, και δεν βλέπει ότι με αυτόν τον τρόπο σας πρόχνει στο χωρισμό? Ίσα-ίσα. Αυτό θεωρεί το καλύτερο για τον Λεωνίδα, το διαζύγιο. Τότε προσπάθησε να της αποδείξεις πως το καλό του γιού της εξαρτάται από σένα. Το έχω προσπαθήσει άπειρες φορές, αλλά αυτή πάντα βρίσκει κάτι για να με μειώνει. Μόλις πας στα νεύρα! Και αυτό το σειρματόπλεγμα είναι η μόνη λύση που βρήκατε? Αυτό είναι η μόνη κοινή λύση. Ήταν να δεις. Για μένα το καλύτερο θα ήταν να σηκωθεί να φύγει και να μην την ξαναδώ ποτέ. Για εκείνη το καλύτερο θα ήταν να χωρίσω με τον Λεωνίδα και να την αφήσω να μεγαλώσει το παιδί. Οπότε καταλήξαμε εδώ. Και τώρα που το βλέπω, έχει αρχίσει να μ' αρέσει. Το ζηνίδισα κιόλας. Και πόσο θα αντέξεις φυλακισμένη μέσα στο ίμιση του σπιτιού σου? Ώσπου να γίνει πράξη η δική μου λύση. Να σηκωθεί να φύγει και να μην την ξαναδώ ποτέ. Πάντως μπορείς να το πάρεις και από τη θετική του πλευρά. Γιατί υπάρχει? Σκέψου το λίγο.
120 τετραγωνικά σπίτι. Το μισό είναι 60. Θα έχεις λιγότερο σπίτι να καθαρίζεις. Ναι. Άσε που το military look είναι πολύ στα πάνω του τελευταία. Πες τα ψέματα. Φωνικός ιός γρίπης έχει σαρώσει στο πέρασμά του τη Βόρεια και την Ανατολική Ευρώπη, ενώ τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν και στην Ελλάδα, προσβάλλοντας στις ομάδες υψηλού κινδύνου, τα βρέφη και τους ηλικιωμένους. Ευτυχώς πήγα και εμβολίασα το παιδί χτες το πρωί. Κάτι τέτοια βλέπεις και λες πού να φύγεις από το σπίτι. Και ύστερα βλέπεις την κατάσταση που επικρατεί εδώ μέσα και λες πού να μείνεις στο σπίτι. Φεύγω, φιλενάδα. Τι σκέφτεσαι? Αναρωτιέμαι αν η πεθερά μου ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Εσύ τι λες, μεγάλη γυναίκα είμαι. Α, ώστε ανήκει, ε. Να της πεις να πάει να κάνει το εμβόλιο. Να σιγά. Σε λίγο θα παρακαλάω να κολλήσει. Τι παξίλο, δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα, μπορεί να πεθάνει. Μη μου πεις. Αναλογικέψου. Καλά, εντάξει, ένα αστείο κάναμε. Άσε που εδώ μέσα πώς να κολλήσει. Μέσα μαζικής μεταφοράς δεν χρησιμοποιεί. Εσείς είσαστε όλοι καλά. Έλα, Άννα! Άννα! Καλά, καλά, εντάξει, εντάξει, μην κάνεις έτσι. Απ' τη σύγχυση είναι. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Μου λες τι έπαθες. Τι έπαθα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει το μυαλό σου, αλλά αυτό που μου ζητάς να κάνω. Κοίτα, εγώ δεν έχω σκοπό να χωρίσω με την Άννα. Δεκτών. Δεκτών. Ούτε εγώ είχα σκοπό να σε πιέσω να κάνεις κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή όμως που έχω νέα δεδομένα, θα πράξω κι εγώ αναλόγως. Τι αναλόγως, δηλαδή? Δηλαδή θα φτιάξω το μέλλον μου. Κάτσε, παιδί μου, πώς θα φτιάξω το μέλλον σου? Δηλαδή δεν είσαι ευτυχισμένη μαζί μου? Μαζί σου είμαι, Λεωνίδα, είμαι. Αλλά. Λεωνίδα, τι προοπτικές μπορεί να έχει το να συνεχίσω να είμαι ερωμένη σου? Γιατί? Από τη στιγμή που μου λες ότι δεν πρόκειται να χωρίσεις. Ναι, αλλά στην αρχή δεν μου τα έλεγες αυτά. Στην αρχή δεν ήταν έτσι. Με ρίμαξες, παιδί μου. Λεωνίδα, από τότε, από αυτή την αρχή, υπάρχει μια εξέλιξη. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Άμα μου το σταματάς και μου λες ότι δεν πρόκειται να χωρίσεις, θα πάω κι εγώ αλλού. Τι αλλού, πού αλλού? Αλλού, Λεωνίδα μου, αλλού. Κάπου που δεν θα μου βάζουν φρένο στην εξέλιξή μου. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα με απατήσεις? Γιατί βουβάθηκες, παιδί μου, τι σκέφτεσαι? Τι έχεις να κάνεις το απόγευμα? Τι κάνετε εκεί, μητέρα? Βγήκα έξω, πήρα λίγο αέρα και κατάλαβα πως αυτά τα πράγματα δεν είναι όριμα. Μορφωμένες γυναίκες είμαστε, έξυπνες και οι δύο. Εγώ λίγο περισσότερο από σένα, αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σαν δεκάχρονα. Το σειρματόπλεγμα πρέπει να φύγει. Θα έρθει ο Λεωνίδας, θα το δει και θα στενοχωρηθεί. Άλλωστε, εγώ είμαι γυναίκα με κατανόηση. Μπορεί να έχεις τα στραβά και τα ανάποδά σου, αλλά θα τα αντέξω. Γιατί ξέρω ότι πιέζεσαι. Έχω γίνει κι εγώ μητέρα, έχω κάνει παιδί και ξέρω πόσο δύσκολη είναι η μητρότητα. Σε καταλαβαίνω όταν καμιά φορά γίνεσαι ιστερικιά. Συγγνώμη, εγώ γίνομαι ιστερικιά. Θες κι δύο? Κι δύο. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να χαλάμε τις καρδιές μας. Κοίτα τώρα. Θα έρθει ο Λεωνίδας. Θα μας βρει να φαγωνόμαστε. Βλέπει το σειρματόπλεγμα. Θέλει πολύ το παλικάρι για να μισήσει το σπίτι του. Για να μην σου μιλήσω δηλαδή για το παιδί. Νομίζω ότι είναι καλό να μεγαλώνει μέσα σε φωνές και αντιδικίες. Μη βλέπεις που δεν μπορεί να μιλήσει. Αν μπορούσε, ξέρεις πόσα θα μας έσουρνε. Εδώ που τα λέμε, δίκιο έχει η κυρία Κική. Ορίστε, η φίλη σου έχει κατανόηση. Είναι λογική. Εγώ από την πρώτη στιγμή το κατάλαβα. Αλλά ήθελα να βεβαιωθώ. Είναι λογική κοπέλα. Σεβαστικά. Καλά, εσείς διαβάζετε βουλωμένο γράμμα. Ναι, βουλωμένο γράμμα διαβάζετε, αλλά τη διώξατε το πρωί. Είπαμε και οι δύο ιστερικές. Δεν τα είπαμε. Αλλά τέρμα αυτά. Τέλος, τελειώσανε. Ανήκουν στο παρελθόν. Θα αρχίσουμε από την αρχή. Καφεδάκια. Να κάνω. Ναι, καφεδάκια. Καφεδάκια. Άλλα καφεδάκια. Μα, φρέσκα, ναι. Μισό. Λοιπόν, το βρήκα. Βρήκα τη λύση, βρε! Θα παντρευτείς
και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Ναι, θα κάνω αυτά που κοροϊδεύω από αυτού, από εδώ ο άντρας μου και από εκεί το αισθημά μου, άμορε Λεωνίδα. Τόσο καιρό με κοροϊδεύεις. Όχι, όχι Λεωνίδα μου, δεν σε κοροϊδεύω. Αλλά άλλα περίμενα από σένα και άλλα βλέπω. Ρε μωρό μου, πώς να σου το εξηγήσω. Δεν μπορώ να το πω έτσι, στο άψε σβήσε. Στο άψε σβήσε ακούω. Στο άψε σβήσε ακούς. Ακούω στο άψε σβήσε. Δόξα τω Θεώ, αυτή τη φορά υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Ναι, αλλά υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Πώς θα το πω στη μάνα μου. Ακριβώς όπως είσαι ανακοίνωσες το γάμο σου με την Άννα, Λεωνίδα. Άσε, μη μου το θυμίζει αυτό. Μη μου το θυμίζει αυτό. 2 χρόνια έκανα να βρω την κατάλληλη στιγμή. Άμα είναι τα πράγματα έτσι όπως μου τα λες, η μητέρα σου, η μαμά θα χαρεί με αυτή σου την απόφαση. Ε? Λες, ε. Λέω, Λεωνίδα μου. Λέω. Υποσχέσου μου, μωρό μου, ότι θα το σκεφτείς. Καβούλα μου. Δεν θέλω να σε χάσω, Λεωνίδα. Ε. Λεωνίδα, σ' αγαπώ. Ε. Σ' αγαπώ, Λεωνίδα. Εντάξει, μην παίρνουμε θάρρος. Ρε αγάπη, δεν αντέχω άλλο. Υπερορία σήμερα. Λεωνίδα. Έτοιμα τα καφεδάκια μας. Ωραία. Ευχαριστώ. Καλέ. Αυτό είναι φαρμάκι! Έλα βρε που είναι φαρμάκι! Έτσι πίνω το καφέ σκέτος, για να καταλαβαίνεις τη γεύση του. Χωρίς ίχνο ζάχαρης, ε! Κομμένη ζάχαρη, δεν είπαμε! Δεν είπαμε, είπατε! Α, πήρες 2-3 κιλάκια, πρέπει να τα χάσεις. Και για συμπαράσταση, πρόσεξέ με, κι εγώ σκέτο θα τον πίνω. Ωραιότατος! Ωραιότατος, αλλά εγώ δεν μπορώ να τον πιω σκέτο. Έχεις δίκιο. Κόβουμε και τον καφέ. Τι μας προσφέρει μωρό καφές, αϊπνίες και νεύρα. Πάρα κάνω 2 μέντες. Όχι, θα τον πιω, θα τον πιω. Θα τον πιεις, γιατί αν τον πιεις, θα τον πιω κι εγώ. Ό,τι κάνεις εσύ, θα κάνω κι εγώ. Και πού σε, επαύριο κομμένα και τα αλάτια. Θα πάω να πάρω και ένα ποδήλατο και θα κάνεις μία εσύ, μία εγώ, μία εσύ, μία εγώ. Ωραία, εγώ όμως δεν θέλω να κάνω γυμναστική. Ούτε εγώ θέλω να κάνω γυμναστική, αλλά είναι και η ανάγκη. Ποια ανάγκη ακριβώς. Αγάπη μου, πώς θα βγούμε στις παραλίες. Στυλάκια, βρε, θα βγούμε, μπικίνι θα φορέσουμε. Βρε, θα μας κοιτάνε και θα λένε καλέ. Από ποια πασαρέλα το σκάσανε αυτές. Ναι, εγώ δεν έχω ανάγκη, είμαι μια χαρά. Βρε, ούτε εγώ έχω ανάγκη, βρε. Αυτά τα περιτά της εγκυμοσύνης να χάσουμε. Εσείς ποιες εγκυμοσύνης τα περιτά κιλά θέλετε να χάσετε. Ανούλα, εγώ πώς τον έκανα βρε το Λεωνίδα, δεν ήμουν έγκυος. Ναι. Αυτά θέλω να χάσω. Αλλά εγώ δεν είχα πεθερά να με δασκαλέψει. Ενώ εσύ έχεις. Πανταλέψου το. Πανταλέψου το. Ναι, ναι, ναι. Η γυμναστική σου χρειάζεται. Α, ξέρετε τι λέω, κορίτσια. Δεν πάμε κι τρεις σε ένα γυμναστήριο να κάνουμε αυτούς τους πιλότους. Εντάξει, τους πιλότους να τους κάνουμε. Εσείς πόσο σκέφτεστε να μείνετε εδώ. Για όσο θα χρειαστεί να κάνουμε το τέλειο σώμα. Άρα εννοείται αυτά τα 2-3 κιλάκια. Εγώ σε μια μέρα τα έχω χάσει. Έλα βρε Ανούλα. Θα πάμε που θα πάμε στο γυμναστήριο. Θα κάνουμε που θα κάνουμε τον κόπο. Να μην κάνουμε και τις τέλειες αναλογίες. Πρόσεξε με. 90, 60, 90. Στήθος, μέση, κοφή. Ωραία, να τα κάνουμε αυτά τα 90, 60, 90. Το παιδί, ποιος θα το κρατάει, ο γυμναστής. Σε απασχολείο, το κορυφθμίσω εγώ. Πάρω το Μίμη τώρα και όλο τηλέφωνο να έρθει. Όχι, να σας πω, μισό λεπτό. Μα σε παρακαλώ, Ανούλα, το Μίμη. Θέλω τον κάνω. Όλα αυτά γιατί περίσσεψαν. Μόνο άχρηστα βάζουνε. Ναι. Μίμη. Έλα Κική. Έλα Μίμη. Έλα Κική, σ' ακούω, ναι. Έλα λέω στην Αθήνα. Τώρα. Σε 3 ώρες θα πάρεις το κτέλ και θα έρθεις. Έγινε τίποτα. Όχου, όλα πια θέλεις να τα μαθαίνεις, όλα. Έλα ξεκίνα, έχεις αργήσει, προχώρα. Θα έρθω με τα μάξι. Μη διανοηθείς να πάρεις το αυτοκίνητο. Σου κόψα τα πόδια, μη μάκο. Άντε, γεια. Αυτό ήτανε. Έρχεται ο Μίμης. Κική. Έλα, Κική, μ' ακούς. Τηλέφωνα. Η κυρία Κουτέλα 13:45, ο κύριος Πετρινιώτης 14:11, η κυρία Μιχαλίδου 14:29 και ο κύριος Νικολαρέας 15:04. Α, ώστε με πήρε και ο Νικολαρέας. Να τους τηλεφωνήσω. Όχι, ειδικά για αυτούς θα κάνουμε ότι δεν πήραν ποτέ. Πήγαινε. Μαρία, έλα μέσα. Με ζητήσατε. Τι είναι αυτό.
Δεν σας είπα, πέρασε η μητέρα σας. Σας έφερε και φαγητό. Α. Με χρειάζεται κάτι άλλο? Όχι. Τώρα θέλει πολύ σκέψη. Μητέρα, αποφάσισα να χωρίσω. Άπαπα. Μητέρα, οι προσευχές σας έπιασαν τόπο. Α, πολύ μελό. Μητέρα, ποια είναι η γνώμη σας για την Άννα? Η χειρότερη, Το ξέρα. Γιατί ήρθαμε εδώ? Για να γλιτώσουμε. Από τι? Από την πεθερά μου. Και γιατί δεν πηγαίναμε για ένα καφέ? Ίσα-ίσα, εδώ θα γλιτώσουμε μια και καλή. Ναι, θα γλιτώσουμε από την πεθερά σου και θα πάμε από τη φωνική γρήπη. Δεν το βλέπεις ότι όλοι εδώ μέσα είναι άρρωστοι? Δεν έχουμε ανάγκη εμείς, εμείς είμαστε νέες. Ναι, και με ποιο τρόπο θα γλιτώσω από την πεθερά σου? Θα δεις. Συγγνώμη. Γεια σας. Και εσείς στην ουρά, Ναι. Τυχεράκια για τον γιατρό, Για να περιμένω στην ουρά, κοπέλα μου. Ναι, σωστό. Δεν έρχεσαι. Εγώ γιατί? Για να είμαστε σίγουροι ότι μία από τις δυο μας θα κολλήσει. Α, δεν είσαι στα καλά σου. Να σου πω. Ή θα κολλήσουμε εμείς για να κολλήσουμε και αυτοί να ξεμπερδεύουμε, ή θα τρέχουμε στα γυμναστήρια ολημερής και ολυνυχτής για να γίνουμε 90-60-90. Αποφάσισε. Αυτό λέγεται φόνος εκ προμελέτης. Όχι. Αυτό λέγεται επιδημία. Το είπαν και στις ειδήσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουμε αυτό, αφού τα βρήκατε. Αυτή κατέχει στο μυαλό της. Δεν μπορεί να μου κάνει την καλή έτσι. Περίμενε λίγο. Εσείς αλήθεια τι έχετε? Καταράχτη. Καταράχτη. Μάλιστα, κοπέλα μου. Καταράχτη. Τότε γιατί κάθεστε στην ουρά για το πνευμονολογικό? Οχ, για πνευμονολόγο είναι εδώ. Ναι. Ω, να σας πω, ελάτε λίγο, γιατί βήχατε. Γιατί βήχατε, βήξτε λίγο. Δεν είναι τίποτα ο βήχας, κοπέλα μου. Έχω αλλάξει μάρκα στα τσιγάρα και δεν έχω συνηθίσει ακόμα. Ωραία, τα κατάφερες. Φιλενάδα, έχασα τη μάχη, αλλά όχι τον πόλεμο. Συγγνώμη, ποιος από εσάς νομίζει ότι έχει τη φωνική γρήπη? Α, ωραία! Ελάτε λίγο να σας πω κάτι, γιατί έχω τελευταίες πληροφορίες. Ελάτε λίγο! Ελάτε! Κυρία μου! Μ' αυτά και μ' αυτά, η Κικίτσα παραδόθηκε στο συγγραφικό της ίστρο, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Βέβαια, πολλές φορές υπερέβαλε αυτόν. Η μάνα του ήτανε περιζήτητη στο εγκύκλο της, μια γνήσια σπαρτιάτισσα. Ψηλή, όμορφη, με πλούσιο ξανθό μαλλί και μπούστο που κόλαζε και άγιο. Πάλι παρασύρθηκα και περιγράφω εμένα. Σιγά μωρή, δεν είσαι και Πάμελα Άντερσον. Είχε αρκετά προβλήματα με την ύφη της, αλλά δεν θα άντυχε ποτέ στην ιδέα ότι ο γιος της είχε παράλληλη σχέση. Έτσι, την πλησίασε και της είπε το και το. Μπορεί να είσαι άξεστη, αλλά έχουμε κάτι κοινό. Αγαπάμε τον ίδιο άνθρωπο, το γιο μου. Εκείνη όρμησε στην αγκαλιά της με δάκρυα ευγνωμοσύνη στα μάτια και της είπε: «Μπορεί να μην ταξίζω, αλλά από σήμερα μπορείς να με θεωρείς κόρη σου». Μην ψήνεστε, παιδιά, μυθοπλασία είναι. Ωπα, βρε καλό στο Χάρι Πότερ, έλα βρε, η ζωή σου θα γίνει best seller. Γεια σας, μητέρα. Έφαγες? Ναι, μητέρα, θέλω να μιλήσουμε. Βγάλε το παλτό σου, δώσ' το μου, το σκούφο σου, κάτσε στον καναπέ και περίμενε με να έρθει. Ποιον καναπέ καλέ, σαραμένα κάρβουνα κάθεται αυτός. Πώς το είπα? Συγγνώμη, μητέρα, ποια είναι η γνώμη σας? Συγγνώμη, μητέρα, ποια είναι η γνώμη σας για την Άννα? Η χειρότερη, Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν κι εγώ. Γι' αυτό θα τη χωρίσω. Μπράβο, ρε, το έχεις. Ήθελες κάτι να μου πεις? Ναι. Μητέρα, ποια είναι η γνώμη σας για την Άννα? Η Άννα είναι το καλύτερο κορίτσι που έχω γνωρίσει ποτέ. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν κι εγώ. Γι' αυτό... Σκάσε, μην το πεις. Θα εκτεθείς ανεπανόρθωτα. Πάρ' το αλλιώς. Το καλύτερο κορίτσι? Ναι, φυσικά. Ναι, δεν καταλάβατε. Για την Άννα μιλάω, τη γυναίκα μου.
Και εδώ. Για την Άννα μιλά, τη γυναίκα σου. Όχι, γιατί υπάρχει και η άλλη Άννα, η Καρένινα. Και βρίσκεται πως είναι το καλύτερο κορίτσι. Ναι, είναι το καλύτερο κορίτσι που υπάρχει και εσύ είσαι ο πιο τυχερός άνδρας που την έχει. Και εσύ είσαι η πιο μεγάλη ψεύτρα που έχω συναντήσει. Ναι, και οι διαφωνίες που είχατε. Αυτά, αγόρι μου, συμβαίνουν ανάμεσα στις γυναίκες. Τι ταλέντο είναι αυτή, καλέ. Και τον ορό της αλήθειας να της κάναμε, ψεύτη θα τον έβγαζε. Ναι, εχθές μου τη βρίζατε. Τι θέλεις, Λεωνίδα! Με ρώτησες και σου απάντησα. Όχι, εντάξει, εντάξει, μην εκνευρίζεσαι. Εγώ δεν μην εκνευρίζομαι. Δεν μου λες, εσύ, τι γνώμη έχεις για την Άννα? Άμα αρέσει εσάς, εμένα μου φτάνει και μου περισσεύει. Ιδού ο παλιός καλός μαμούχαλος Λεωνίδας. Η Άννα είναι σπάνιο πλάσμα. Πολύ καλός άνθρωπος. Με τη βαθιά έννοια της λέξης. Σκέψου πόσα της είπα εχθές και δεν σκέφτηκε να μου κάνει κακό. Όχι ναι. Όχι ναι, μεγάλη μπουκιά φάε. Τι πάθατε καλέ? Αφήστε τα. Νομίζω ότι την αρπάξαμε για τα καλά. Είσαι καλά? Μη, Λεωνίδα, μην πλησιάζεις. Άσε τη μητέρα να με περιποιηθεί. Καλά σου λέει, Λεωνίδα. Αυτά είναι γυναικείες δουλειές. Μητέρα. Ναι, κοριτσάκι μου. Ησύχασε, ναι. Να σου κάνω ένα μαντζούνι. Δεν κάνεις καλύτερα τη διαθήκη σου, γιατί με το φωνικό ιό είσαι και στην επικίνδυνη ηλικία. Μάλλον όχι καλύτερα. Θα σου κάνω μια σπαρτιάτικη παλιά συνταγή. Μέλα να σου πω τι λέμε. Δυο γουλιές θα πιεις και θα πετάς. Όχι, μητέρα, δεν θέλω. Θέλω να κάτσουμε εκεί πέρα, εδώ στη γωνίτσα, να με παρηγορήσετε. Ναι, κοριτσάκι μου, έτσι. Κοντά, κοντά όμως. Έλα, αγάπη μου, εδώ στη κοντά, κοντά, έλα, αγάπη μου. Όπα του. Όπω, εσύ βρε ζεματάς. Τι, έχει και πυρετό. Σε λίγο θα ανεβάσουμε εμείς, ρε. Λεωνίδα, πήγαινε στην κουζίνα, βρέξε ένα πανί με ξύδι και φέρ το να κάνουμε κομπρέσεις. Ναι, μάλιστα. Μητέρα, μήπως δεν πρέπει να κάθεστε πολύ κοντά, γιατί αν έχει κολλήσει το φωνικό ιό, μήπως τον κολλήσετε κι εσείς, φοβάμαι. Δεν σταματάς, λέω εγώ. Μη στενοχωριέσαι, κοριτσάκι μου. Εγώ πριν φύγω από τη Σπάρτη έκανα εμβόλιο. Κόκαλο η άρρωστη. Τι κάνατε? Εμβόλιο! Τι ήθελες, να πάρω το μικρόβιο πουθενά και να το μεταφέρω στο μωρό μας? Τα ακούς, τα ακούω να λες. Τι να ακούει, τι να λέει? Λέω αν το άκουσε, γιατί εμένα βουίζουνε και τα αυτιά μου τώρα. Και τα αυτιά μου βουίζουνε. Ποιος είναι πάλι? Παιδί μου! Παπά! Τι κάνεις εσύ στην Αθήνα? Λεωνίδα, μπορείς να αφήσεις τις κουβέντες, εγώ το φώναξα. Και εσύ Μίμη, έλα εδώ γρήγορα, έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Χάλασε τηλεόραση? Ρε Κίκη, είναι δυνατόν να με φωνάεις από τη Σπάρτη να φτιάξω τη τηλεόραση? Ρε Μίμη, ποια τηλεόραση? Θα πάψεις και να λες βλακίες, το κορίτσι είναι άρρωστο. Άρρωστο, από τι? Από θανατηφόρα μαλάκινση. Για κοίτα ποιο νοσοκομείο εφημερεύει να την πάμε. Μη μιλήσεις, πάλι θα πάμε στο νοσοκομείο. Πάλι τι πάλι, γιατί πάλι? Δεν σου είπα μωρή να μην μιλήσεις, δεν στο είπα. Ξέρετε, εγώ είχα πάει γιατί ήταν εκεί μια θεία μου. Α, ώστε εσύ την κόλλησες, ε! Α, για να σας πω, δεν θα βρω και τον πελά μου τώρα! Α, έτσι όπως πας, σίγουρα θα βρεις τον πελά σου. Τι στρογγυλοκάθισες, μωρή, σαν την Ελισάβετ, τη βασίλισσα της Αγγλίας, σε τον πάνω, μωρή! Α, δρόμο, φύγει, φύγει να ρωτήσω σπίτι, να ρωτήσω ξένα σπίτια. Όλοι τρελίστε εδώ μέσα, μωρή, κάνε μας τη χάρη. Δρόμο, για να σωθείς. Και εσύ που είσαι? Γρήγορα στο δωμάτιό σου. Σήκω πάνω. Γρήγορα στο δωμάτιό σου. Έλα, έλα. Γιατί δεν μιλάς, τυχή, να κάνεις ή την πάπια. Λεωνίδα, πήγαινε στην κρεβατοκάμαρα να φέρεις το παιδί, θα μείνει μαζί μου απόψε. Όχι, γιατί, αφού του κάνει το εμβόλιο. Μίλα ρε, Λεωνίδα. Δεν πειράζει, για σιγουριά. Ξέρεις για πότε ξαναρρωσταίνουν αυτά? Από σήμερα αναλαμβάνω εγώ. Εσύ στο κρεβάτι για να αρρώσεις. Φύγε. Και εσύ Μίμη, κάνε γρήγορα μία κοτόσουπα, σβέλτα! Και εσύ Λεωνίδα, πήγαινε με τη γυναίκα σου αγκαλιά. Τι αγκαλιά με τη γυναίκα μου, και αν κολλήσω? Να κολλήσεις. Γιατί να μην κολλήσεις? Από τη γυναίκα σου θα κολλήσεις. Από ξένο άνθρωπο θα κολλήσεις. Άσε που εσύ δεν κολλάς, γιατί είσαι χοντρόπεζος σαν τον πατέρα σου. Α, τι μου κάνετε, της οικογενείας είστε κι εσείς. Και εσύ τι θα κάνεις? Άσε με μένα. Εγώ ξέρω τι θα κάνω εγώ. Η μανούλα ξέρει πάντα τι θα κάνει. Καλημέρα. Είμαι η κυρία Παπαδάτου που σας τηλεφώνησα χθες. Καλημέρα. Περάστε. Ξαπλώστε. Άμα ξαπλώσω, εσείς που θα καθίσετε, δεν θα παράμε. Μη σας απασχολεί για μένα. Εγώ μπορεί να περιφέρομαι. Α, δεν το δέχομαι. Θέλω να σας βλέπω.
Μα δεν χρειάζεται να με βλέπετε. Εσείς απλά θα μιλάτε. Τι, στο Βρόντο? Α, όχι. Εγώ θέλω να είμαι μούρι με μούρι με το συνομιλητή μου. Δεν είμαστε συνομιλητές. Είμαστε γιατρός και ασθενής. Μην το λέτε, μην το λέτε. Μπορεί μέχρι να φύγω να έχουν αλλάξει οι ρόλοι. Δηλαδή, να γίνω εγώ ασθενής και εσείς γιατρός? Δεν είπα να αντιστραφούν, είπα να αλλάξουν. Μέχρι να φύγω μπορεί να έχουμε γίνει φίλες. Πού το ξέρετε? Δεν αποκλείεται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Δεν ξεκινάμε. Μια ψυχή που είναι να βγει. Να βγει να τελειώνει. Ωραία. Χαλαρώστε. Περάστε τα αυτά, είμαι χαλαρή. Είναι σαν να σας ξέρω χρόνια. Πάρτε μερικές βαθιές ανάσες. Και από αυτές πήρα, φεύγοντας από το σπίτι αρκετές για να μπορέσω να έρθω. Ωραία λοιπόν. Πείτε μου τι σας απασχολεί. Λοιπόν, εγώ στα νιάτα μου έκανα ένα ηλεκτρομοιογράφημα και μου βρήκαν ότι έχω νεύρα. Όλος ο κόσμος έχει νεύρα. Ναι, τα δικά μου τα νεύρα δεν είναι συνηθισμένα νεύρα. Είναι σκοινιά, καραβόσκινα. Γι' αυτό θέλω την υπομονή σας και την κατανόησή σας. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Και έχουν να δουν ακόμα. Τι εννοείτε? Εννοώ, η καριέρα σας δεν τελειώνει εδώ και έπειτα. Τόση τρελή περιβιώνει εδώ μέσα. Κινδυνεύετε και είστε και ωραία είστε. Ψηλή, λεπτή, μια χαρά κοπέλα είστε. Μη σας κλαίει και κανένα παλικάρι. Παντρεμένη? Όχι. Έλα εδώ. Έλα εδώ, πρέπει να μου τα πεις. Κάτσε. Έλα εδώ. Δεν μπορεί. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Δεν μπορεί. Όλο και κάποιος άντρας θα υπάρχει στη ζωή σου. Υπάρχει κάποιος. Και θα παντρευτείτε? Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί, μη μου πεις ότι είναι παντρεμένος, θα σε μαλώσω. Τέλος πάντων, ξέρετε, δεν ήρθατε εδώ για να μιλάμε για μένα. Έχεις δίκιο, να, παρασυμπούφυγε, μούφυγε, παρασύρωμαι. Καλημέρα, Άννα μου. Καλημέρα, πατέρα. Σου φτιάξα πρωινό για να γίνεις γρήγορα καλά. Δεν χρειαζότανε. Πώς δεν χρειαζότανε? Γιατί ήρθα? Για να σε φροντίσω όταν ήρθα. Ναι, να είστε καλά, πατέρα. Βολευτήκατε στον τηφανάκι με τη μητέρα? Πού να μας χωρέσει, παιδί μου, τον τηφανάκι. Στον καναπέ πήγα και κοιμήθηκα. Στον καναπέ? Και δεν πιαστήκατε? Είναι λίγο σκληρός, αλλά θα τον φτιάξω. Όχι, πατέρα, να σας... Δεν χρειάζεται. Πώς δεν χρειάζεται, παιδί μου? Για ρώτα και τη μέση μου. Σωστό. Να σας πω το μωρό που είναι. Έξω. Έξω? Πού έξω? Έξω στο σαλόνι. Τι νόμιζες, κορίτσι μου? Έξω για καφέ. Τι να σας πω, πατέρα. Να σας πω την αλήθεια, ικανή την έχω την κυρία Κική. Να σας δίνει εντολές να βγάζετε το παιδί έξω για να σκληραγωγηθεί. Μην την ξεσυνερίζεσαι την Κική. Έτσι τα κάνει, για να γελάσουμε. Ναι, γελάσαμε. Να σας πω κάτι όμως. Δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στο σπίτι μου. Γιατί δεν μπορεί να κάνει? Τόσα χρόνια την ξέρω. Τώρα θα αλλάξει. Πρέπει να περνάς απαρατήρητη από το οπτικό της πεδίο. Μόνο τότε θα είσαι ευτυχισμένη και εσύ και αυτή. Δηλαδή το πρόβλημά σας ποιο είναι? Περιστοιχίζομαι από ηλίθιους. Και από ποιον να πρωταρχίσω? Τον άνδρα μου? Μάλα μα πιάνεις, κατά γίνεται. Άμα γιος μου, μουρόχαυλο σαν τον πατέρα του. Τέτοια κατά είναι κι αυτός. Άσε την ύφη μου. Όχι, άσε την ύφη μου. Καλά που ήταν κι αυτή και τον παντρεύτηκε και θα μου μένε στο ράφι. Γιατί τι έχει? Έλα μου, τι έχει? Τίποτα δεν έχει. Κοντός είναι, χοντρός είναι, στυλ δεν έχει. Τι να σου πω, ένα μαύρο χάλι είναι. Άσχημος. Τώρα θα μου πεις, επιτρέπεται μια μάνα να μιλάει έτσι για το παιδί της? Εγώ δεν είμαι όμως οποιαδήποτε μάνα. Εγώ είμαι μάνα Σπαρτιάτισσα. Και λέω τα πράγματα με το όνομα τους. Άσε που γκομενίζει. Απορώ πως πέφτουν οι γκόμενες. Πού πας, καλέ? Σαν τον κόλο της μαϊμούς είσαι, δεν το βλέπεις? Η ομορφιά είναι κάτι υποκειμενικό. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει. Η ασχήμια όμως είναι κάτι το αντικειμενικό. Είναι άσχημος, πάει και τελείωσε. Ακόμα και έτσι να είναι όπως μου τα λέτε. Στις μέρες μας η ασχήμια δεν αποτελεί πρόβλημα. Ωραία. Την προσπερνάμε την ασχήμια. Είναι και μυθομανής. Ένας δικηγοράκος της σειράς και συνέχεια λέει: έχω μια υπόθεση και έχω μια υπόθεση. Δικηγόρος είναι, μια χαρά. Και δυο τρομάρες. Από μικρός ήταν μυθομανής. Με το δικηγορελική επιδεινώθηκε η κατάστασή του. Τα 10 πράγματα που θα σου πει, τα 12 είναι ψέματα. Τι μου λέτε, κυρία Παπαδάτου μου? Τι να σας πω? Ότι ντρέπομαι που είμαι μάνα του? Ντρέπομαι να πω το πραγματικό μου όνομα? Τι να πω? Είμαι η Αγγελική Τσάτσου και είμαι καλά? Θα καταλάβουν ότι είναι γιος μου. Αγγελική Τσάτσου, είπατε? Δεν σας άρεσε? Όχι, να μην μου εξηγήσετε, κύριε Χρήστου. Να πείτε στην κυρία Βρανά να κάνει σωστά τη δουλειά της. Γι' αυτό πληρώνεστε κι εσείς κι αυτοί.
Όχι που σας βάλαμε πίσω από μια τζαμαρία και μου το παίζετε φωτομοντέλα. Τηλεφωνήτριες είστε. Μαρία! Μάλιστα! Τσακίσου και ένα δώρε, μάλιστα και μάλιστα. Πάρε τηλέφωνο την ψυχολόγο μου και πες της ότι θα περάσω από εκεί το μεσημέρι. Μάλιστα. Και ένα καφέ. Μάλιστα. Σήμερα! Το γιο σας πώς τον λένε? Πώς θες να τον λένε, κορίτσι μου, Ιώνα Δραγούμη? Λεωνίδα Τσάτσο τον λένε. Λεωνίδα? Α, μην μου πείτε ότι τον ξέρετε. Α, πα, θα κόψω τις φλέφες μου. Είναι και παντρεμένος, έχει και παιδί. Έχει και παιδί. Δεν το ξέρες. Μάλιστα, κυρία Νούνηση. Ναι, ναι. Φυσικά και το σημείωσα. Παιδιά είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Φονταλή και στον κύριο Πυλό. Αντίο σας, αντίο. Πήρες τηλέφωνο του ψυχολόγου? Όχι, αφού έφτιαχνα τον καφέ σας. Τώρα αν σου βάλω τις φωνές θα με πεις παράλογο. Τσακίζω, ρε, και πάρε ένα τηλέφωνο. Όσο το χαλισιό έχεις στο μυαλό σου. Ναι, η κυρία Αχμέτ. Η ίδια. Είμαι η Μαρία, η γραμματέας του κυρίου Τσάτσου. Θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού. Για τι ώρα θέλετε? Για το μεσημέρι. Να πείτε στον κύριο Τσάτσο να είναι εδώ στις 2. Ώστε στις 2 λοιπόν, ε. Άρε Μίμη, τι μάστορας είσαι εσύ. Τι κάνεις εκεί, Μίμη? Τίποτα, Κίκη μου. Τι σου έφτιαξε, βρε, ο καναπές? Δε σου φτάνε που χάλασε το δικό μας το σπίτι που το διέλυσες? Θες να διαλύσεις και του γιου μας? Εγώ φταίω που πήγα να τον φτιάξω. Γιατί, τι είχε? Ήταν λίγο σκληρός. Τέλος πάντων, μαζί σου θα τσακωθώ αργότερα. Η Άννα που είναι? Επάνω, στο δωμάτιο. Δεν πιστεύω να είχε το δωμάτιό της. Όχι, δεν την άφησα εγώ. Α, και το μωρό, πού είναι το μωρό? Επάνω, κοιμάται στο δωμάτιο. Μάλιστα. Ανούλα μου. Καλημέρα, μητέρα. Είσαι καλύτερα σήμερα? Μέχρι τώρα καλά ήμουν. Κοίτα τι σου έφερα εγώ. Τι είναι αυτό? Άνοιξε τότε να δεις. Τι είναι αυτά, μητέρα? Εγώ δεν τα φοράω αυτά τα πράγματα. Ναι, δεν έχεις και άδικο. Και απορώ αυτές που τα φοράνε, δεν τους κόβουνε. Αλλά αυτά αρέσουν στους άνδρες. Στο Λεωνίδα δεν αρέσουν αυτά. Γιατί? Τα φόρεσες και δεν του αρέσανε? Ναι. Ψέματα σου είπε. Αυτό σας το είπε ο ίδιος? Όχι, βέβαια. Θα έλεγε τέτοιο πράγμα στη μανούλα του. Άλλος μου το είπε. Ποιος? Για να δω. Έχεις πυρετό? Όχι, μητέρα, μιλήστε λοιπόν καθαρά. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εσύ αγαπάς το γιο μου και εγώ αγαπώ τον άντρα σου που είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτή τη φορά πρέπει να συμμαχήσουμε για να εξοντώσουμε τον κοινό εχθρό. Ο οποίος είναι? Το τρίτο πρόσωπο. Της τα είπε όλα η Κικίτσα, με το νι και με το σίγμα. Α, όλα και όλα. Έτσι είναι οι Σπαρτιάτσες. Μπορεί να σκοτώνονται μεταξύ τους, αλλά αν μπει άλλος ανάμεσά τους, γροθιά γίνονται για να εξοντώσουν τον εχθρό. Και αυτή τη φορά ο εχθρός ακούει στο όνομα Βάσο. Βάσο Αχμέτ. Πριν ξεκινήσεις να μου μιλάς για τη μητέρα σου, θα ήθελα να μου την περιγράψεις πρώτα. Γιατί? Θες να μιλήσουμε ειλικρινά? Το αντέχει η ψυχολογία σου αυτή τη στιγμή? Γιατί όχι? Γιατί ήρθε εδώ η μαμά? Ναι, Λεωνίδα μου, η μαμά. Πού τα βρήκατε εσείς αυτά τα πράγματα? Με αστείευεσαι? Πώς νομίζω ότι έγραψα όλα μου τα βιβλία? Με υποκλοπές? Τι να έκανα. Έπρεπε όμως να έχω αληθινούς διαλόγους. Βλακία μου που δεν έφερα εγώ από τη Σπάρτη την καρφίτσα κάμερα. Τώρα θα είχαμε και οπτική επαφή. Κική μου, τι θα φάμε? Έχεις μαγειρέψει ή θα παραγγείλουμε κάτι απ' έξω? Εσένα γιατί σε έχουμε δηλαδή? Εσύ θα μαγειρέψεις. Τι ακούτε εκεί? Μουσική. Τι μουσική? Φραγκούλη. Το Μάριο? Όχι, την Τζοβάνα. Τι γράφεις? Έλα! Τα απομνημονεύματά μου. Πήγαινε να μαγειρέψεις. Τι να μαγειρέψω?
Ακόμα εδώ είσαι, Μίμη. Θες να πεις ότι ήρθε η μάνα μου εδώ? Ακριβώς. Και τι σου είπε? Τα προβλήματα που έχει μαζί σου. Δεν ήξερε βέβαια ότι γνωριζόμαστε. Ναι, δηλαδή πιστεύεις ότι όλο αυτό ήταν τυχαίο? Φυσικά και ήταν τυχαίο. Της ξέφυγε. Της μάνας μου. Είπαμε ναι. Με όρκησε να με τη μαρτυρήσω. Πού πας? Έχω να πω δύο λογάκια στη μαμά. Ωραία. Πριν πεις δύο λογάκια με τη μητέρα σου, κάτσε πρώτα να τα πούμε μεταξύ μας. Σαν τι να πούμε δηλαδή? Λεωνίδα, τα ξέρω όλα. Όλα ποια όλα? Καταρχήν για το παιδί που μου το κρύβες. Ποιο παιδί, παιδί μου? Δεν έχω παιδί. Δεν φταίει κανείς. Εγώ φταίω που δεν τον πέταξε στον Κιάδο όταν ήταν μωρό. Θα τον σκοτώσω. Όχι, 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 ας το πάνω μου. Θα τον σκοτώσω εγώ. Δεν το πιστεύω. Έχει άλλη. Άλλη, σιγά τώρα, μην φανταστείς καμιά. Μια ξέρα κι αν είναι έτσι και τη δεις στον δρόμο, ούτε να τη φτύσεις δεν θα θέλει. Καλά, εσύ. Σκάλες πιο πάνω από αυτήν, ναι. Τι του έλειψε? Τίποτα. Να δεις που του έχει κάνει μάγια. Δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα εγώ. Ούτε εγώ τα πιστεύω. Αλλά τι άλλο να σκεφτώ, η γυναίκα. Ωραία, λοιπόν, κέρδισες. Έχω παιδί. Αλλάζει κάτι? Βεβαίως και αλλάζει. Γιατί το αρνήθηκες πριν. Το αρνήθηκα γιατί φνιδιάστηκα. Και γιατί μου το κρύβες τόσο καιρό? Δεν με ρώτησες. Ούτε αν είσαι παντρεμένος, σε ρώτησα. Μου το είπες όμως από μόνος σου. Ναι, γιατί αυτό ήταν το θέμα των συνεδριών μας. Ότι η μάνα μου δεν τα πάει καλά με τη γυναίκα μου. Ότι δεν τα πάει καλά με τη γυναίκα μου. Να. Είδες τώρα τι κάναμε. Βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Ενώ αν ήμασταν αγαπημένες, δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά. Αλλά φταίς κι εσύ. Εγώ φταίω πάλι. Αφού εσύ με συγχύζεις. Ναι, μην ερχόσασταν να με συγχυζόσασταν. Αλλά δεν θα εδώ πέρα κάθε τρεις και λίγο εδώ στο σπίτι. Για φαντάσου. Δεν το ήξερα να μην έρχομαι στο σπίτι του γιού μου. Ναι, και εγώ δεν ήξερα να χωρίσω για να έρχεσαι εσύ όποτε θέλετε. Να το, το κάνεις πάλι. Ιστερίες δεν είπαμε, βρε ήρεμα. Να είμαστε αγαπημένες. Έλα, σου δώσω ένα φυλάκι. Έλα, αγάπη μου. Ωραία, και τι προτείνεις να κάνουμε? Το αυτονόητο. Θα χωρίσουμε. Λοιπόν, όχι. Δεν θα χωρίσουμε. Δεν θα χωρίσουμε, λέει. Δεν θα χωρίσουμε. Ηρέμησε, βρε κοριτσάκι μου. Σε παρακαλώ, ηρέμησε, βρε καρδούλα μου. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Θέλεις να τον κάνουμε να σε παρακαλάει γονατιστό? Όχι, θα τον χωρίσω. Α, και θα χαλάσει το σπίτι σου, θα αφήσει το παιδί σου χωρίς πατέρα. Τι να κάνω? Δεν μου λες, τον αγαπάς? Ωραία, τότε άκουμε προσεκτικά. Τα ποσοστά αυτά είναι μεγαλύτερα από τη GSA και ενισχύει ότι τα χαμηλά κλιμάκια 2-3 είχε επιμείνει το 1. Γύρισες, αγόρι μου. Γύρισα και πεινάω σε λίγος. Τι φαΐ έχει? Τι φαΐ έχουμε, Μιμή? Αφού φάγαμε, γιατί να με γυρέψω? Αχ, ναι, βρε, δεν ξέχασα, παραγγείλω με σουβλάκια. Και εγώ τι θα φάω? Εσύ θα πάρεις τη γυναικούλα σου που είναι από χτες κλεισμένη στην κρεβατοκάμαρα και θα πάτε έξω να φάτε. Α, όχι, όχι, είμαι κουρασμένος. Θα παραγγείλω κι εγώ σουβλάκια και θα την πέσω για ύπνο. Δεν έχεις να παραγγείλεις τίποτα. Μάθε με τώρα, θα φάω απ' έξω. Σου έχω κλείσει τραπέζι σε εστιατόριο. Θα πάρεις τη γυναίκα σου και θα φάτε έξω. Τελείωσε. Έκλεισες τραπέζι χωρίς να με ρωτήσεις? Γιατί? Δεν μπορώ να κάνω μία έκπληξη στο γιο μου και στην ύφη μου. Ναι, η Άννα είναι άρρωστη. Δεν μπορεί να έρθει. Δεν θα θέλει να έρθει. Τι σε νοιάζει, η Άννα ήδη έχει δεχτεί. Γύρισες, αγάπη μου. Γύρισε. Άντε βρε και εσύ να πας να τη δεις που είσαι αλέτσο. Πώς θα κυκλοφορήσεις, βρε, τέτοια κοπέλα? Μια χαρά είμαι. Μια χαρά. Από το πρωί το φοράς αυτό το κουστούμι. Πήγαινε να αλλάξεις. Τα ρούχα σου τα έχω βάλει πάνω σε μια καρέκλα. Έλα, μπράβο, τελείωνε. Τελείωνε. Γιατί να αλλάξεις σακάκι? Γιατί του έχω βάλει μια ειδική καρφίτσα. Εσύ αυτό. Τι είναι αυτό? Κοριός. Να το τελειώσω κι εγώ αυτό το μυθιστόρημα επιτέλους. Ναι, βρε μητέρα, όμως... Μη στεναχωριέσαι, δεν θα γράψω ονόματα. Α, και... Όλα υπό έλεγχο. Α.
Ορίστε, κυρία. Τι ορίστε, κυρία, δεν παραγγείλαμε ακόμα. Είναι φίξ το μενού από τη στιγμή που κλείσατε το τραπέζι, κυρία. Α, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Τα κανόνισε όλα η μαμά. Ήθελα να μας ευχαριστήσει. Ναι. Τα σκέφτηκε όλα εκτός από ένα. Ποιο? Τίποτα, έστω, τέλος πάντων. Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα, γιατί σε κοιτάει αυτός? Ποιος? Αυτός, παιδί μου, εκεί. Σηκώνει τα χέρια και σε χαιρετάει και σε κοιτάει. Πού να ξέρω, αυτός κανονικά είναι ένας πελάτης του μαγαζιού. Πού να ξέρω ότι με κοιτάει? Πού να ξέρεις? Γιατί σε κοιτάει, σε ρώτησα. Δεν ξέρω, μάτια τα έχει ο άνθρωπος και θα βλέπει. Ναι. Και εμένα γιατί δεν με κοιτάει καμία? Μάτια θα έχουν και αυτές και θα βλέπουν. Έλα, Λεωνίδα. Έλα, καλέ μου. Έλα, μην τους δίνεις σημασία, είμαστε δυο μας τώρα. Τρώγε. Το τραγούδι του γάμου μας. Ναι. Έλα, σήκω, 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 σήκω. Σήκω να χορέψουμε, σήκω να χορέψουμε. Έλα, τι να χορέψουμε, έχω βλέπεις κανένα χορεύει? Καιρός να χορέψουμε εμείς, έλα, σήκω, σήκω. Σε παρακαλώ, εστιατόριο δεν είναι μπουζούκια. Θα το κάνουμε εμείς, έλα, σήκω. Αχ, έλα, τι πάθαμε. Φρόνημα, φρόνημα. Φρόνημα, φρόνημα. Και αυτό, και αυτό. Πολύ αεράτη σε βλέπω. Μην είσαι σφιγμένος, Λεωνίδα. Γιατί μου φωνάζεις, μα κοιτάει όλο το μαγαζί. Ναι, γιατί είσαι σφιγμένος? Στο γάμο μας δεν ήσουν έτσι. Δεν μ' αγαπάς πια. Αχ, τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που λέω, κοίτα με στα μάτια. Και μη σε νοιάζει κανείς, αλλά... Ας κάτσουμε. Από το χειροκρότημα, άνοιξαν τα νεφρά. Πείτε μου ότι είσαι το σταμάτης και δεν κοιτάω το συνοραλάδος άνθρωπο. Και εσύ πρέπει να είσαι η Άννα. Ναι, χάρηκα. Κι εγώ. Δεν νομίζω να είναι τραμπούκος ο άνδρας σου. Τι να σας πω, κάτω από τέτοιες συνθήκες πρώτη φορά θα τον δω κι εγώ. Τι να κάνω? Α, δεν ξέρω. Δεν σας είπε η κυρία Κική? Όχι. Να σου κρατήσω το χέρι? Όχι, όχι. Σωματική επαφή? Όχι, μπορεί να θυμώσει. Τότε? Δεν ξέρω. Μιλήστε μου. Τι να σου πω? Κάτι από αυτές τις αρλούμπες που γράφετε στα βιβλία. Τόσα έχετε εκδώσει. Εσύ δεν είσαι ο τύπος που χορεύει πάνω με την κοπέλα? Εγώ. Ωραίος χορός. Ευχαριστώ. Και ωραία γυναίκα. Εγώ. Όχι, γυναίκα. Η γυναίκα είναι η γυναίκα μου. Ωραία η γυναίκα σου. Και πάλι ευχαριστώ. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Για ρώτα να σ' ακούσω. Πώς το έριξε την μάγκα αυτό το κομμάτι? Φίλε, για κάνε μας τη χάρη. Εγώ να στην κάνω τη χάρη. Μήπως όμως την κάνει και αυτή και γι' αυτό είναι μαζί σου. Γελά. Ρε, πώς το βλέπεις τώρα, θες να πλακωθούμε? Μπάστα ρε ψηλέ, δεν σ' είπαμε και καμπούρι. Έχει χάρη που με είπες ψηλό. Τα πράγματα πήγανε πολύ καλύτερα από ό,τι τα περίμενα. Μήπως ενοχλώ? Όχι, Λεωνίδα, δεν πάρε μια καρέκλα και κάτσε. Δεν μιλάω σε σένα. Δεν με ενοχλείτε καθόλου. Δεν σας ενοχλούμε, Εσείς όμως μας ενοχλείτε. Συγγνώμη, δεν είχα σκοπό. Ήρθα να εκφράσω τον θαυμασμό μου στην Δεσποινίδα. Θαυμασμός προς τι? Για το χορό. Τελείως ανθρώπινα. Εγώ δηλαδή δεν... Τι δεν βρε καραγιώση? Τι πέφτεις στις γυναίκες των ξένων ανθρώπων? Όχι, Λεωνίδα, σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Μας κοιτάζει όλος ο κόσμος. Δεν μας κοιτάζει, εσένα κοιτάνε. Μα δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος. Δεν είπε τίποτα. Η κυρία συνοδεύεται. Το ξέρω ότι συνοδεύεται. Το ξέρεις, Δεν κατάλαβες. Συνοδεύεται προς τα έξω. Πάμε. Όχι, μα δεν τελειώσαμε. Πάμε, σου λέω. Οπα. Έρχονται. Και τώρα περιμένουμε. Τι έγινε? Καλά, Όση ώρα λείπατε, έγραψα δύο κεφάλαια. Ετοιμάσου για το Πούλιτζερ. Άντε με το καλό. Και εσύ, κοίτα να τα πας καλά στο σχέδιο νούμερο Β. Μην ανησυχείτε, είμαι έτοιμη.
ψυχικές. Τι ήθελες, να ξαπλώσω με το κουστούμι? Εντάξει, μωρέ, μια κουβέντα είπαμε. Α, τις κουβέντες και ξάπλωσε κι εσύ. Ε, τι, θα κοιμηθούμε? Ε, τι θες να κάνουμε, να χορέψουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο στο κρεβάτι. Τι είναι αυτά? Σ' αρέσουν? Για άλλο λίγο πιο κοντά να τα δω. Δεν είναι κι άσχημα. Μου τα πήρε η μαμά σου. Ωραίο γούστο έχει η μαμά μου. Δεν το ξέρω. Εγγύηση είναι. Χαλάλη τα λεφτά που έδωσα για 10 για το σταταντέλα. Άντε, δόξα τω Θεώ. Πάμε για το δεύτερο. Σας άκουσα, κύριε Καμπερίδη. Μάλιστα θα τον ενημερώσω. Τι σηκώνεσαι, παιδί μου, πατριάρχης είμαι? Να πάρω το χαρτοφύλακά σας. Γιατί, κουλός είμαι? Μόνος μου τον έφερα μέχρι εδώ, μόνος μου θα τον αφήσω. Το παλτό σας τότε. Και το παλτό μου θα το κρεμάσω μόνος μου στο καλό καιρό. Θέλετε να με απολύσετε? Όχι βρε, να σε ξεκουράσω θέλω. Γιατί? Τι γιατί, για τελευταία κουράζεσαι πολύ, Μαρία μου. Και να σου πω και κάτι, σήμερα δεν σε χρειάζομαι άλλο. Σου δίνω ρεφό. Μα έχουμε... Τίποτα δεν έχουμε. Άκου, έχουμε. Ό,τι είναι θα το κάνω εγώ. Δεν χρειάζεται να δουλεύεις κάθε μέρα. Ο καφές σας είναι στο γραφείο. Και καφέ δεν θα μου ξαναφτιάξεις. Θα παραγγέλνουμε απ' έξω. Γιατί δεν το φτιάχνω καλά? Μια χαρά τον φτιάχνεις. Δεν με πειράζει πάντως. Αφού φτιάχνω και για μένα, δεν είναι κόπος. Και δικό σου θα παραγγέλνουμε απ' έξω. Τι διάλο. Γραμματέας είσαι. Όχι καφετζού. Να σας ενημερώσω ότι σας κάλεσε ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο κύριος Κωνσταντίνος. Δεν με νοιάζει. Όποιος πήρε θα ξαναπάρει. Σιγά που θα ασχολιόμαστε τώρα με αυτούς που πήραν τηλέφωνο. Σας πήρε και η κυρία Χμέτη, ψυχολόγος σας. Ναι, και τι της είπες? Ότι δεν είστε εδώ. Πολύ καλά έκανες. Αυτό θα λες πάντα. Σε όλους? Όχι σε όλους, στην κυρία Χμέτη. Αλλάξατε ψυχολόγο? Όχι βρε. Αλλά αποφάσισα να αλλάξω ψυχολογία. Αχά. Το βάλεις εσύ? Φεύγω. Γιατί? Ο γιος σας δεν είναι καλά σήμερα. Δεν πιστεύω να σε απέλησε. Όχι, το αντίθετο, μου έδωσε ρεπό. Μπράβο, στο καλό να πας. Έλα, να φεύγουν οι πρωινοί, να παίρνουμε σειρά εμείς. Καλημέρα, μητέρα. Καλημέρα, γόρι μου. Πώς από εδώ, για ψώνια κατέβηκατε? Όχι, για σένα κατέβηκα. Για μένα? Ναι, θέλω να σου μιλήσω. Και γιατί δεν τα είπαμε στο σπίτι? Γιατί στο σπίτι μπορεί να μας ακούσουν. Και τι είναι πια τόσο σημαντικό που δεν πρέπει να μας ακούσουν? Κοίτα να δεις, Λεωνίδα. Σαν μάνα έχω κάνει κι εγώ τα λάθη μου. Αλλά κι εσύ, σαν γιος, δεν πήγες πίσω. Τώρα θα μου πεις το μήλο κατά τη δουλειά θα πέσει. Δεν σας κατανοώ. Έλα που δεν με κατανοείς. Θες να μιλήσουμε σαν άντρες ή να σηκωθώ να φύγω? Όχι, να μιλήσουμε σαν άντρες. Ωραία. Για κοίτα εκεί στο δεύτερο συρτάρι τι έχει μέσα. Που πας, ρε Καραμήτρο? Αυτό έχει εκεί μέσα. Μητέρα. Γε μου. Πώς βρέθηκε αυτή η φωτογραφία στα χέρια σας? Όπως βρέθηκε και στο ζητάρι σου. Από κάπου την πήρες εσύ, από κάπου την πήρα εγώ. Θα μου πεις ποια είναι ή θέλεις να σου πω εγώ? Γιατί εγώ ξέρω ποια είναι. Δεν είμαι κανένα ζώον. Κοιτάξτε, μητέρα. Είπαμε να μιλήσουμε σαν άντρες. Τι σου λείψε, ρε? Τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από όσο δείχνουν. Πόσο πιο πολύπλοκα δηλαδή, που απαρνήθηκες το γιο σου? Δεν τράπηκες? Εσείς πώς το μάθατε? Αυτή σας τα είπε? Έχω ανάγκη εγώ, βρε, να μου τα πει η ξένη γυναίκα. Εγώ έχω μύτη, ρε. Απ' την αρχή κάτι μου μύριζε σε αυτή την ιστορία.
Ακούστε, μητέρα, με την Άννα. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Εγώ θα σου μιλήσω για τελευταία φορά και τελειώσαμε. Λοιπόν, τη γυναίκα σου και τα μάτια σου, κακομοίρη μου. Γιατί σαν την Άννα δεν θα σε προσέξει κανείς. Αυτή τη φορά ήμουν εγώ και τη γλίτωσες. Την επόμενη όμως θα σε χωρίσει. Θα σε χωρίσει και θα κλαις. Και ξέρεις γιατί θα κλαις? Γιατί δεν είσαι ικανός, δεν είσαι άξιος να έχεις μια γυναίκα σαν την Άννα. Μια γυναίκα που σου έκανε έναν υπέροχο γιο. Το ξέρεις, βρε, ότι αν δεν ήμουν εγώ εδώ, η Άννα θα έφευγε. Θα έφευγε. Δηλαδή το ξέρει. Και βέβαια το ξέρει. Ξέρεις και μια γυναίκα να μην ξέρει τα καμώματα του άντρα της. Αλλά τόσο καιρό κάνει υπομονή και δεν μιλάει. Δεν μιλάει γιατί δεν θέλει να χαλάσει το σπίτι της. Δεν θέλει να μεγαλώσει το παιδί της χωρίς πατέρα. Δεν θέλει να σε στενοχωρήσει. Εγώ είμαι όμως μάνα και θα στα πω. Θέλω να σου πω και το καλό και το κακό. Και με συγχωρείς κιόλας, αλλά αυτή τη φορά έκανες πολύ μεγάλη παπαριά. Ωχ. Τι να κάνω? Να προσπαθήσεις να την ξανακερδίσεις. Να της δώσεις περισσότερη σημασία. Την άφησες στο σπίτι και μεγαλώνει μόνη της το παιδί. Να την κάνεις, βρε, να ξανανιώσει γυναίκα. Τελείωσε. Μόλις φτιάξει ο καιρός, θα πάρεις τη γυναίκα σου και θα πάτε να ταξίδι στο εξωτερικό. Το μωρό θα το φροντίσω εγώ. Με την Άννα, δεν έχω σκοπό να χωρίσω. Το ξέρω. Και αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί αν ήθελες να χωρίσετε, θα συμφωνούσα. Αλλά ξέρω ότι την Άννα την αγαπάς. Τους ανθρώπους, βρε, που αγαπάμε δεν τους πληγώνουμε. Τ' ακούς? Είναι η πρώτη φορά από τότε που σε γέννησα που ντρέπομαι που είμαι μάνα σου. Που ντρέπομαι που είσαι γιος μου. Μην με πλησιάζεις. Αυτό που έκανες ήταν ασυγχώρητο. Και μη σκεφτείς ποτέ να χωρίσεις την Άννα, γιατί αυτομάτως έχεις χωρίσει και με μένα. Εμπρός. Λεωνίδα. Έλα. Γεια σου. Είσαι στο γραφείο σου? Θα με έπαιρνες? Δεν το είχα σκοπό. Δεν είχες σκοπό να με πάρεις τώρα? Θα με έπαιρνες μετά? Δεν το είχα σκοπό να σε πάρω γενικότερα, Βάσο. Κατάλαβα. Πήρες την απόφασή σου, ε? Ξαναγυρίζεις τη γυναίκα σου? Λάθος κατάλαβες. Δεν είχα φύγει ποτέ από τη γυναίκα μου. Μπορεί ο Λεωνίδας να δυσκολεύτηκε, αλλά στο τέλος κατάλαβε ότι η Άννα ήταν η γυναίκα της ζωής του. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, βοήθησε πολύ σε αυτό και η Κικίτσα. Αλλά και ο Θεός την αντάμυψε. Το βιβλίο της έγινε best seller. Πούλησε χιλιάδες αντίτυπα. Ο Σταμάτης έχει τρελαθεί, είναι έτοιμος να κάνει πάρτι. Πάλι τα κατάφερες. Δεν είμαι και τυχαία, δεν είμαι πια και όποια. Τι λέει εδώ? Κική Τσάτσου. Εγγύηση. Ετοιμάσου για το επόμενο. Α, όχι, όχι να χαρείς. Δεν μπορώ. Θέλω να ξεκουραστώ. Όχι, Χριστιανέ μου, συγγραφέας. Θέλει να ξεκουραστεί, να κατεβάσει ιδέες. Να κοιτάξει, να τις κατεβάσει γρήγορα. Το κοινό διψάει. Να πιει νερό. Να σου πω και τ' άλλο. Έχω και εκείνο τον έρμο, το Μίμη. Τον έχω παρατήσει τελείως. Κρίμα είναι, μωρέ. Δεν σε φοβάμαι εσένα. Έχεις τον τρόπο σου. Τι θες να πεις ακριβώς με αυτό? Εσώρουχα μου δείχνεις. Το βλάκα. Είδε τη βαλίζα τον ηλίθηκε. Όχι, αγόρι μου. Για την ύφη μου τα πήρα, βρε. Ενδιαφέρον. Όχι, σταμάτη. Μην μου πεις τίποτα. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Σταμάτη μου, δεν μπορώ. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Ποιος σου το έκανε αυτό, σταμάτη μου? Μα
Μα δεν είναι για μένα, για τη γυναίκα μου τα θέλω. Πες μου έτσι. Είναι ένα μαγαζί στην Αθήνα. Μια τρύπα. Δεν το πιάνει το μάτι σου, αλλά έχει μέσα. Καλά, ε. Όταν ανέβω, θα σου φέρω. Θέλω να είναι και μαύρα. Όχι μαύρα, ρε. Δεν είναι ωραία. Θα σου πάρω λεοπαρντάλ. Πολύ της μόδας. Να την εμπιστεύεσαι, ξέρει αυτή. Τα ίδια δεν έκανε και στην Άννα. Α, η Άννα με τα πολλά τον συγχώρεσε το Λεωνίδα. Όσο για την Κικίτσα, κόλος και βρακή γίνανε. Και έτσι, τέλος καλό, όλα καλά. Ναι, αυτός, αυτή και τα πιστήρια. Τη βλέπεις την Κανάτα? Εσύ τι λες, πατέρα, στραβός είμαι? Δεν σου θυμίζει τίποτα? Όχι, τι να μου θυμίζει? Δεν θυμάσαι που της έλειπε το χερούλι? Αυτή είναι. Καλά, αυτή δεν την είχαμε πετάξει? Τη μάζεψα εγώ. Απ' τα σκουπίδια, γιατί? Γιατί όχι, θα την πετάγαμε καινούργια Κανάτα. Επειδή έσπασε το χερούλι, την πήρα και την έφτιαξα. Τότε τι να πω, μπράβο, μπράβο, καλά έκανες. Βάλε νερό, να δεις που δεν κουνιέται. Εντάξει, εντάξει, πιστεύω. Ρε, βάλε εσύ. Έρε, τι έχουμε πάθει. Ωραία την έφτιαξες. Ατζαμί σαν τη μάνα σου. Τι να σου πω τώρα. Παιδί, για λίγο έλειψα, αλλά απόγελο τα έκανες. Έλα, έλα, μαμά. Εγώ, ο γιος σου. Άστα, κάτσε να φάμε, θα τα φτιάξουμε μετά. Έχεις δίκιο, αγόρι μου, θα φτιάξουμε μετά. Μπα. Τι βλέπω, καινούργιο τραπέζι πήρατε? Όχι, ο μπαμπάς είχε την ευγενή καλοσύνη να μας φτιάξει το παλιό. Ναι, επιτέλους, Ρωνίμη, έφτιαξε και κάτι καλό. Σιγά, ένα τέταρτο δουλειά ήταν τώρα. Ναι, όχι, ένα τέταρτο δουλειά, έλειπαν και τα δυο τα πόδια, να το πούμε αυτό. Καλά τώρα, έβαλα εκεί δυο καρφάκια και κάτι έγινε. Σπρώξ' το, να δεις πόσο σταθερό είναι τώρα. Μίμη! Δεν είναι μια, είναι επτά, είναι. Μα ούτε επτά είναι. Χίλιες επτά είναι. Εκατομμύρια είναι. Παντού είναι. Κι όπου μετράς νύφες, μέτρα και πεθερές. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι. Καμμένη γη είναι, πληγές είναι. Αν είναι εφτά είναι, ναι, αυτές είναι. Κι όπου μετράς τις λύπες, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές εφτά, εφτά παναθεμάτες. Πεθερές εφτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές εφτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Πεθερές εφτά, Πατήσια και Μοσχάτο κάνουνε εφτά. Νικό Κυριάνο κάτω, πεθερές εφτά. Στου μπέκα την οθόνη όλα τα λεφτά.